Με αυτούς εδώ παίζεις ρε οπαδέ του ΠΑΟΚ. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι. Τους παγουράδες της Ολλανδίας, τους παγουράδες του Άμστερνταμ. Τη σκιά της Φέγενορντ. Έτσι, τη σκιά της Φέγενορντ. Αυτό, ο Άγιαξ της Ηπείρου. Αυτή είναι η αντίπαλή σου στις 6 και 13 Αυγούστου. 6 και 13, σωστά είναι. Σωστά είναι, μάλλον 6 και 13. Παρακαλούσαμε Άγιαξ, ορίστε βγήκε. Είχε 15% να βγει ο Άγιαξ, βγήκε. Τελείωσε, ρε φίλε. Μετά την περσινή αποκρουστική πορεία του Άγιαξ στο Champions League, έτσι. Λοιπόν, είναι η Τρόικα εδώ πέρα στο Λίμπερο 107,4. Θα πορευτούμε όπως λένε και οι μορφωμένοι μαζί για το επόμενο διωράκι. Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Όχι ο Χρήστος Τσαλτίδης, αλλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια του. Από τα μέρη του. Γιώργος Μπαϊράμης. Σωστά το είπα, έτσι. Γιώργος Μπαϊράμης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς νιώθεις που είσαι με ένα θρύλο του ραδιοφώνου δίπλα. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Άρα, τσος, θα τα πούμε. Θα μαθαίνω από εδώ πέρα. θα τα πούμε εκτενέστερα στην πορεία. Μαζί εδώ πέρα με τον Γιωργάκη, τον Γιώργαρο, θα κάνουμε εκπομπή μέχρι και τις 12 η ώρα. Ελείψη Χρήσανδου Τσαλτίδη και του τύπου του Μάριου του Ασλαμά, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Εμφανέστατα όμως ο Χρήστος ο Κιώσης είναι απογοητευμένος γιατί δεν τον πήρε πάλι μαζί του. Δεύτερη σέρι χρονιά, φίλε. Καλύτερα νομίζω να περνούσε εκεί μαζί του, στις διακοπές. Όχι, ρε φίλε, αλλή μόνο. Τι να περάσει, ρε Ασλαμά τώρα. Πρέπει να σε πήγαινε στην Κοντοβαζιδίδη, όπως τη λέγανε εκεί πέρα, κάτι εκκλησίες και τέτοια που ψάχνει τα δικά του. Και δεν πιστεύει κιόλας, απίστευτο πράγμα. Ενώ εμείς εδώ, με Άγιαξ Ηπείρου, τα Γιάννενα, πάω Γιάννενα, μια χαψιά τους έχεις, μια χαψιά. Άγιαξ τη Ηπείρου, δεν σας τρομάζει τίποτα από γόνη του Πύρου. Τώρα που είσαι στην Αμπαεθνική, θα πας και στην επισήμως τώρα πλέον θα σε παρουσιάσω, Γιώργο Μπαϊράμη, εδώ πέρα. Καλημέρα, στην Τροέκα, καλημέρα λοιπόν. Πώς βρέθηκες εδώ? Πώς βρέθηκα. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησα πρόσφατα το ταξίδι μου στην αθλητική δημοσιογραφία. Ναι. Τελείωσα τις σπουδές μου. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε από μικρός. Ναι. Είχα κατασταλάξει όλο αυτό, ήξερα τι ήθελα. Ναι. Οπότε το ακολούθησα τρανά μέχρι το τέλος και ελπίζω να με βγάλει σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Μακάρι. Μακάρι, αυτό μακάρι. Εύχομαι. Ναι. Λένε ότι είναι δύσκολο. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Από όλους το έχω ακούσει αυτό. Αλλά έχω όλη την καλή διάθεση. Εντάξει, γιατί κάνω αυτό που μου αρέσει πάνω απ' όλα. Εντάξει, και αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μου διάλεξε και λίγο έξω. Πες αν θέλεις και στον κόσμο. Τελείωσε φανταρικά ιστορία στον Ατάρα. Ναι, τα τελείωσα όλα. Είμαι έτοιμος. Το Άρης να πάει να χτυπήσει και ένα πρωτάθλημα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, και να έχεις τώρα φανταρικό μπροστά. Είμαι έτοιμος για μάχη. Είμαι εδώ. Έτοιμο πόλεμος πλέον. Έχεις και ένα πλεονέκτημα σχέση με τους υπόλοιπους εδώ πέρα στο Λαμπαουτάρι. Μένεις πολύ κοντά στο σταθμό. Ναι, πάρα πολύ κοντά. Δίπλα. Θα τα πεις εκτενέστερα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Μεγάλη απογοήτευση. Πώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει αποκοπεί ο Χρήστος Τσαλτίδης από τα διοικητικά και τα υπόλοιπα του Άρη. Έτσι, πάντα τα γραφεία τύπου κτλ. Δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτήριο. Δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτήριο για τον αγώνα το μεθαυριανό, έτσι. 9.30 το βράδυ είναι. Ναι, τόσο. Το ευρωπαϊκό του Άρη. Άρης ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Θα δούμε αύριο, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να δώσουμε 1, 2, 3, μακάρι και 5 εισιτήρια. Θα τα κανονίσει αυτά ο Τσαλτίδης. Πάντως σήμερα δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι, εφόσον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, είπαμε, εφεύγαινε το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε τις Rumen Calls. Τις γνωρίζεις? Θα τις μάθω. Θα τις μάθεις. θα τις δεις κιόλας. Γιατί θα πεις, γιατί. Προφανώς επειδή μένεις και κοντά, έτσι. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Πω, τέλεια, τα μέρη μου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192229 και στο rumen.gr. Υγρασία, ξέχασέ την. Ζέστη, ξέχασέ την. Όλα αυτά γιατί? Γιατί υπάρχουν οι Rumen Calls. Η πρώτη κατασκευαστική δύναμη, power που είναι στα γαλλικά, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. A long, long time. Σαν σήμερα δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό. Γεννήθηκε ο Νίκος Γκάλης. Χρόνια του. Χρόνια του πολλά, να του ευχηθούμε του ανθρώπου. Σα ζητήσω να ανακοινώσει. Νίκο Γκάλη, σα ευχαριστώ. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τον πρόλαβα. Να το δω να αγωνίζεται. Ναι. Αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα, έχω δει και βιντεάκια. Ξέρεις ποιο παιδιό δεν μπορούσε να κερδίσει, μόνο τον ΠΑΟΚ. Δεν υιοθετώ εγώ. Μόνο τον ΠΑΟΚ. Εκεί τα βρίσκει σκούρα με καλπάκι και τα λέω έχω τον κουρίδι που έβγαινε πεντά του ΠΑΟΚ στο παρκέ και έβλεπε καμπδά. Δάγκωνε τα χιλάκια σου, λε αμάν αμάν. Πώς θα αντιμετωπίσεις? Βλέπω να κάνει παρέμβαση ο Χρήστος σε λίγο. Να αφιερώσουμε και κομμάτι. Φίλε, αφού βρίσκεται στον δρόμο, έτσι. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να πούμε, φίλε, ότι εδώ πέρα μουσικά πλέον θα πάμε συγκλονιστικά. Έτσι. Έχετε εδώ πέρα την ποιότητα που λένε το 33% εδώ πέρα, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Οπότε θα αφιερώσουμε ένα για τον Χρήστο Τσαλτίδη και ένα για τον Μάριο Σαλμά, ο οποίος και αυτός κάπου σε κάποιο δρόμο θα βρίσκεται, ή σε κάποιο λιμάνι, ή σε κάποιο πέλα.
διάλογος κτλ. Θα αφιερώσουμε ένα κομματάκι στην διάρκεια της εκπομπής. Σαν χθες γεννήθηκε ο Εμίλιο Μπουντραγκίνη. Ούτε αυτό το πρόλαβες. Πώς. Εμίλιο Μπουντραγκίνη, σου λέει κάτι. Πού έπαιζε αυτός? Ρεάλ Μαδρίτης, πάρα πολλά χρόνια. Δεν το γνωρίζω. Είναι ένας θρύλος της Ρεάλ. Σαν να λέμε, πώς να σου πω, ρε φίλε, στον Άρη. Ένας κουις της Ρεάλ. Okay. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Σαν χθες γεννήθηκε. Ο οποίος είναι παρατσούκλι. Προφανώς μάλλον δεν το γνωρίζεις, αλλά και να το γνωρίζεις με το πιστόν αέρα και θα βάζουμε ένα κουιζάκι για να δώσουμε και γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Σε λίγο το κουιζάκι. Εμίλιο Μπουντραγκένιο, πάρα πολλά χρόνια στη Real Madrid. Είχε παίξει πουθενά άλλου, Χριστό. Θυμάσαι. Δεν νομίζω, ε. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φανέλα. Αν κάτσε και τους... εντάξει, τώρα μπορεί στα πρώτα βήματα να ήταν κάπου αλλού, αλλά τουλάχιστον 15 χρόνια το θυμάμαι στη Real. Ε. Ναι, ο οποίος είχε γράψει ιστορία στο Μουντιάλ του 86, όταν η Δανία κέρδισε την Ουρουγουάη 6-1, αντιμετώπισε στην επόμενη φάση, στα προημιτελικά, στη φάση 16, νομίζω, την Ισπανία. Πάρε το τάλιρο, 4 γκολ Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Ο οποίος είχε του είχαν προσδώσει ένα προσωνύμιο. Ποιο ήταν αυτό? FM γενό. Απάντηση, αποστολή στο 54526. Δώρο γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή Οράσιος από τα Opticon Express. Τρία μαγαζιά με στην πόλη. Παύλου Μελά 11, στο κέντρο της πόλης. Απέναντι τα δικαστήρια 26. Περίμενε λίγο να πω ότι τα μαγαζιά. 26 Οκτωβρίου 28, 26. Τέλος πάντων. Απέναντι τα δικαστήρια, το Opticon Express και Πολυτεχνείου κάτι, 31 νομίζω, στην Ευκαρπία. FM και ενώ την απάντηση, ποιο ήταν το προσωνύμιο, το ψευδόνυμο τέλος πάντων, ναι, που του είχαν δώσει του Εμίλιο του Μπουντραγκένιο, θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης. FM και ενώ, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Να κάνουμε άσχετους, έτσι. Φοβερό, ρε Χριστίκη. Φοβερό. Δεν έχει έρθει ακόμα απάντηση, ρε φίλε, για Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Είναι δυνατόν? Σε ποιους απευθυνόμαστε? Άντε, εσύ λόγω ηλικία, δεν παίρνει. Δεν το κατέχεις. Ναι. Μεξικό έχει παίξει μετά τη Ρεάλ. Ναι, τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Στα πού, τελειώνα. Κρουζαζούλ, πού? Αθλέτικο Θελάγια. Τι είναι, Θελάγια? Τι ήταν αυτή, ποιο ξέρει. Πω, πω. 90 παιχνίδια, 30 γκολ. Ένα στα τρία. Ναι. Ένα στα τρία. Σαν τον διαιτητή τον Άγγλο που. Στο Μεξικό και εμείς μπορεί να κάνουμε τέτοια στατιστικά. Ναι, σαν τον διαιτητή Άγγλος παίζει, στο Άρης LMSU. Ναι, και νομίζω ότι. Είχε μετρήσει, λέει, ένα γκολ σε ένα Watford τέτοιο. Κάτι περίεργο έχει γίνει τότε. Δεν παίρνει ποτέ η μπάλα την γραμμή και τέτοια. Κάτι τέτοιο άκουσα και εγώ. Δεν το... Και ψιλοκαρτάκια μου φαίνεται. Διάβαζα στατιστικά σε 400 μάτς, 1300 κίτρινες. Ναι. Θα πει τι είναι, μέσα όλο τρεις. Εντάξει, αυτό είναι μόνο για τις συζητήσεις, για να κάνουμε συζήτηση. Άμα παίξει καλά ο Άρης και τους βάλει κάτω που λέει ο λόγος, δεν χρειάζεται. Δεν σε φοβίζει το γεγονός. Δεν σε φοβίζει το γεγονός. Όχι, το γεγονός ότι η Αγγλία και η Κύπρος έχουν ξέσει σχέσεις και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Α παίξει την μπάλα που ξέρει ο Άρης και με την έδρα του και με αυτά και θα το πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι σε φοβίζει. Αν παίξει την μπάλα που ξέρει ο Άρης, εκεί το ζωάρι καταλαβαίνει. Μετά που ρωθούν οι άλλοι. Τέλο πάντων, θα δούμε. Πέμπτη βράδυ, κοντιγιορτή. Α, θα έχει να μα πει τίποτα για την κλήρωση κτλ. Εντάξει, έχω συλλέξει κάποια στοιχεία. Όπως. Σίγουρα για τον Άγιαξ που έτυχε με τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζονται συστάσεις. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι η χρηματιστηριακή αξία του Άγιαξ είναι στα 372,4 εκατομμύρια. Τι είναι αυτού ρίζουν προς τον ΠΑΟΚ? Δικό τους γήπεδο δηλαδή, δεν έχουν. Έχουν παίχτες της αξίας του Νέρες που κοστίζει 45 εκατομμύρια. Ναι, εμείς έχουμε ο Ζίγεχ, ο Βάντεμπεκ. Και είναι πολύ άτυχος ο ΠΑΟΚ γιατί αν ισχύσει αυτό που προανήγγειλε πρόσφατα ο πρόεδρος του UEFA, ο Τσεφερίν, δεν ξέρω πού πάει ο τόνος, θέλει να επιβραβεύσει τις ομάδες οι οποίες φτάνουν μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Οπότε λογικά του χρόνου οι ομάδες που θα φτάνουν στους 4 και έπειτα θα παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τους ομίλους του επόμενου Champions League. Α, τότε να πανηγυρίζουμε. Οπότε στην ουσία ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά άτυχος στη φετινή. Πόσες ομάδες έχουν υπάρξει? Όχι, για τη χρονιά που θα πηγαίνει μια ομάδα στους ημιτελικούς, την επόμενη, αν δεν έχει κερδίσει το εισιτήριο του ομίλου από το πρωτάθλημα, θα το κάνει μέσω του Champions League επειδή φτάσει μέχρι τους 4. Χωρίς αγώνα. Χωρίς αγώνα. Χωρίς προκριματικά εννοώ. Ναι, θα πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους. Θέλει να επιβραβεύσει στην ουσία ο πρόεδρος του UEFA τις ομάδες που φτάνουν τόσο ψηλά στη διοργάνωση. Δηλαδή, φέτος ο Άγιαξ λόγω του χαμηλού συντελεστή της Ολλανδίας όλα αυτά τα χρόνια έφτασε στο σημείο να παίζει προκριματικά. Ναι, σωστά. Αν ίσχυε αυτό που θα ισχύσει μάλλον από του χρόνου ή του παραχρόνου, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Θα εφαρμοστεί, τότε ο Άγιαξ δεν θα παίζει προκριματικά, θα πήγαινε κατευθείαν στους ομίλους. Πάντως μου κάνει εντύπωση που παίζει ο Άγιαξ προκριματικά, έτσι. Ναι, γιατί η Ολλανδία τα τελευταία χρόνια δεν πήγε καλά στις βαθμολογίες. Ναι. Βέβαια τώρα έχει ανεβεί και μετά την εκπληκτική πορεία του Άγιαξ πέρυσι. Κοίταξε, αλλά θα ισχύσει από του χρόνου η καινούργια βαθμολογία. Οπότε γι' αυτό είναι κομβική που λένε για την Ελλάδα η φετινή χρονιά ότι δεν πρέπει να τερματίσει κάτω από τη 15η θέση γιατί θα χάσει και το 5ο εισιτήριο για την Ευρώπη. Παρακαλώ, ο Πάοκ να περάσει.
γενικά εμείς είμαστε με την Ελλάδα, ναι, με όλες τις ομάδες. Είσαι, μακάρι όλες οι ομάδες να προχωρήσουν. Είσαι τέτοιος δηλαδή εσύ. Αγαπάς όλες τις ομάδες. Αγαπάω όλες τις ομάδες. Θες το καλό δηλαδή. Θέλω Ευρώπη, το καλό, ναι, για την Ευρώπη, γιατί, ναι, δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο έτσι. Ναι. Θα ανεβεί, θα αναβαθμιστεί και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και ακόμα και η ομάδα που μπορεί να υποστηρίζω, ναι, δεν θα ξεκινάει νωρίτερα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι για να είσαι το λαμπατάρι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να πω. Εγώ εδώ πέρα θα τα λέω όλα. Ό,τι ισχύει με το όνομά του. Έτσι, έτσι. Θα σου βάλει χέρι ο άλλο στον δρόμο και τώρα θα κόρετε. Ναι, αλλά σκέψτε τον Πάο να πει κάτι τελικό πρωταθλητή Champions League, ρε φίλε. Αυτό δεν νομίζω. Δεν να μην πάει πολύ, ε. Εντάξει, τελικό Champions League. Δεν με τώρα, πώ πάει, διάλογο στο ποδάρι. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στη ζωή, ρε παιδί. Εδώ η Ελλάδα πήρε γύρω, α πούμε, γιατί δεν πάρει ο Πάο και ευρωπαϊκό. Εντάξει, με αυτή την προοπτική μπορεί και ο Άζα πάει τελικό γύρω πάλι. Εμεί λέμε τώρα για τον Πάο που δεν θέλει να παίρνει. Άμα πάει τελικό Champions League ο Πάο θα πάρει τόσου βαθμού η Ελλάδα. Οπότε που μπορεί ο Άρης μετά μια πολύ καλή, ναι, ναι, μα, και πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα να πάει απευθείας στους ομίλους και να ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ που λέω λόγος μετά. Δες τώρα τι γίνεται, τι είναι και ο κόσμος πάντως, έτσι. Δηλαδή, πάντα γίνονται και εκπλήξεις. Δηλαδή, προφανές ήταν και το φαβορείο μου Άγιαξ, μεγάλο φαβορείο και το στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος έχει τρομάξει από την περσινή πορεία του Άγιαξ, αλλά τι γίνεται. Πέρσι, ας πούμε, που λέγανε Βασιλεία ή Άγιαξ, εγώ είχα τη διέστηση, ρε παιδί μου, ότι η Βασιλεία, επειδή έχει κάνει τον κύκλο και τα λοιπά, προτιμούσα. Γιατί και ούτως ή άλλως με τις Ολλανδικές ομάδες ο Πάκου δεν τα πάει και πολύ καλά, ναι, γενικά. Απλά κανείς δεν ήξερε τον Άγιαξ, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει τέτοια πορεία, ότι έχει πολύ καλή ομάδα κτλ. Και όλοι λέγανε Άγιαξ, Άγιαξ, Άγιαξ. Δες τώρα τι γίνεται. Τώρα ο Άγιαξ μπορεί, ξέρω εγώ, να άρχισε μια πτωτική πορεία. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Να πεις για παιχνίδια είναι. Ότι έχουν. Καλά, αλλά σίγουρα, άμα δεν γίνουν τα παιχνίδια, δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό είναι και το πιο ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο, γιατί, ναι, είναι πάντα πρόβλεπτο. Απλά είμαστε άτιστοι στο γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις ότι μέσα από όλες αυτές τις ομάδες είχες ένα, ναι, 15% σου τύχει, ας πούμε, ο Πας Γιάννενε. Αλλά το γεγονός που ότι ο Άγιαξ μπορεί να έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με πέρυσι, έχουν φύγει, ναι, κάποια μεγάλα στελέχη. Όπως ο άλλους, ναι, είναι πάλι σε καλό επίπεδο όμως. Και έχει και τον ίδιο κορμό σχεδόν, έχει και τον ίδιο προπονητή. Στα φιλικά δεν τα πάει καλά όμως. Ναι, εχθές έχασε από τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό θα τους κάνει ένα 2, εμείς δεν μπορούμε να τους κάνουμε ένα 5. Ναι, εντάξει, φιλικά είναι βέβαια. Σημασία. Αυτό. Αλλά μπορείς να ελπίζεις, ναι, γιατί όχι. Αυτό, αλλά δεν νομίζω πως μια ομάδα σαν τον Άγιαξ που πέρυσι έφτασε στους 4 του Champions League να μείνει τόσο νωρίς έξω από φέτος. Αυτό λίγο με κάνει. Και το γεγονός ότι όντως έχει καλές μονάδες μέσα και αναπλήρωσε κάποια κενά, πήρε τον Μπρόμες. Έχει το Ζίγεχ μπροστά, έχει τον Νέρες. Και πίσω πήρε έναν Μεξικανό, νομίζω, για την άμυνα στη θέση του Ντελίχτ. Πολλά λεφτά δώσαν. Αλλά τώρα τα βλέπεις το νούμερο αυτό, 372,4 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Είναι αρκετά. Αυτό. Όχι ότι είναι κακός ο ΠΑΟΚ, είναι καλός ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ καλύτερος Άγιαξ. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή με όλες τις άλλες θα έλεγες ότι είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Και με την Κοπενχάγη που είναι έμπειρη ομάδα, ακόμα και με τη Celtic. Θα έχει αρκετές πιθανότητες. Μην ξεχνάμε πως πέρυσι είναι λόγω φανέλας. Έτσι, αυτό. Εντάξει, και από εκεί πέρα νομίζω είναι διαχειρίσιμη. Αυτό θα ήταν διαχειρίσιμη. Δηλαδή πέρυσι η ΑΕΚ πήγε μέσα στην Σκωτία να παίξει χωρίς εξτρέμ. Ναι. Νομίζω είχε βάλει τον Λόπεζ, ο οποίος είναι αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, και τον Μπακάκι δεξί εξτρέμ. Ναι. Και τους πήρε χ και τους κέρδισε μετά. Με 10 παίκτες νομίζω είχε μείνει ο Άγιαξ. Η ΑΕΚ είχε μείνει με 10 παίκτες. Ναι, είχε φάει κόκκινο Γαλανόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. 1-1 και μετά 2-1 μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και πέρασε. Δηλαδή πέρασε η ΑΕΚ πέρυσι στους ομίλους με ένα πάρα πολύ κοντό ρόστερ. Οπότε ο ΠΑΟΚ φέτος θα μπορούσε να το καταφέρει, αλλά έπεσε πάνω στον Άγιαξ. Ήταν άτυχος. Δηλαδή μόνο αυτή την ομάδα μην κληρονόταν, θα είχε όλο τον δρόμο ανοιχτό μπροστά του για τους ομίλους. Και υπάρχει μια απογοήτευση, είναι αλήθεια, στον κόσμο, γιατί θα έκανε και το τέλειο, το απόλυτο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα. Σου λέω, πειράζει το γεγονός ότι είναι πολύ πρόσφατη η πορεία του Άγιαξ. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι πολύ φρέσκια. Κατάλαβες, τους είδε ο κόσμος σε πολλά παιχνίδια, τους είδε με την Τότεναμ, τους είδε με τη Γιουβέντους, τους είδε με τη Ρεάλ. Που κάνανε πλάκα μέσα στο τέτοιο στον Περναμπέο, στον Επαναληπτικό. Έχει αλλάξει επίπεδο, είναι αλήθεια. Αν περνούσε κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο και ήταν διαφορετική κατάσταση, ίσως να ήταν και ο κόσμος πιο. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί θυμάμαι πέρυσι αυτό που έβγαινε από τον κόσμο τη ΑΕΚ που έδειχε στους ομίλους με τον Άγιαξ. Ας πούμε, πριν τον Επαναληπτικό Ρεάλ Άγιαξ, κανένας δεν μιλούσε για τον Άγιαξ. Ναι. 4 γκολ θα φάνηκε. Αυτό ακριβώς, γιατί το πρώτο μάτσα, αν δεν κάνω λάθος. 1-2 είχε κερδίσει η Ρεάλ μέσα στο Άμστερνταμ. Και κάτι είχε γίνει με ένα γκολ. Είχε μετρήσει ένα κόλπο. Ακριβώς. Και εκεί έλεγε ότι εντάξει, τελείωσε. Ο Άγιαξ, ναι, αυτό ήταν. Ναι. Το πάλεψε όσο μπορούσε, ναι, με τη Ρεάλ. Και πάει μέσα στον Περναμπέο, ρίχνει 4 γκολ. Δεν κάνω λάθος. Ένα-4. Ναι. Πάει και μετά μέσα. Και μεγάλη ανατροπή με τη Γιουβέντους. Γιατί με τη Γιουβέντους έχανε. Αυτό, ναι. Έχανε 1-0 και το γύρισε. Και τώρα η Ιταλική ομάδα. Το θυμάμαι. Δηλαδή, και να το γυρίσει, παιδί μου, από 1-0.
Και χάσαν πολύ πράγμα. Ναι, και ναι, τώρα ναι. Πολύ παλικαρίσκο το Ελίχτη και κεφαλιά, του πήρε παραμάζωμα. Και στον ημιτελικό φάνηκε λίγο η απειρία. Μήπως είχε διέστηση ότι Ελίχτη ότι θα παίξει με πάω και σου λέει κάτσε όπου φύγει, φύγει. Μπορεί, μπορεί. Όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει, όπως είναι ο Χρήστος Λαντής και ο Μάριος Λαμάς. Ας αφιερώσουμε ρε φίλε. Πόρτη σχεδά. Άρα γεννημένο με τέτοια ρε φίλε. Γεννημένο με τέτοια ρε φίλε. Αλλά κυρίως ας Λαμάς μου, εντάξει, έτσι. Με αυτό το αριστούργιο κλείνουμε το πρώτο μισάωρο. Με αυτό το αριστούργιο θα βγούμε και στο δεύτερο μισάωρο. Βέβαια το τίτλο του κομματιού ίσως να σε επηρεάζει σε ένα το Rhodes γιατί θα εξηγήσει τον κόσμο γιατί μετά το διάλειμμα. Rhodes, οι δρόμοι. Α, ναι. Okay. Σε πάρει δρόμοι, ε. Ναι, τα έχει συνδυάσει όλα στο μυαλό σου πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα κάνει το συνδυασμό. Είναι υπέροχη. Είναι η εμπειρία του ραδιοφώνου. Όταν παίρνει και 2,5 χιλιάρια το μήνα, φίλε, έτσι πρέπει. Με κάνει πιο ευχάριστο το ταξίδι μου τώρα. Έτσι, αλήθεια. Πιο ωραία. Εντάξει, θα τα πει μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break τη ημέρα. Μην ξεχνάτε το quiz που έχουμε βάλει. Σαν χθε, το 1957 γεννήθηκε αυτό, ναι. Ο Εμίλιο. 63, 57, κάτι τέτοιο. 63, ναι. Α, το 57 είναι ο Γκάλης, σωστά. Γεννήθηκε ο Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Θρύλος σχεδόν της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος νομίζω κάτι τεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο δεν τον έχουν. Τώρα είναι κάτι εκεί πέρα στα επίσημα, το βλέπω. Εμίλιο Μπουντραγκένιο, μεγάλη καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ποιο ήταν το προσωνυμίο το οποίο του είχαν δώσει προφανώς οι Ισπανοί, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο, δε φίλε. Όταν πάω στα διακούσια και πατάει ο κόσμος, μου αρέσει πάρα πολύ. Εφεύγει το μηνυματάκι σας, αποστολή στο 54526. Αν δεν θες να συμμετέχεις για τα γυαλιά ηλίου ή ώρα από το Oticon Express που δίνουμε, μπορεί να στείλεις οποιοδήποτε άλλο μηνυματάκι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break της ημέρας, εδώ πέρα μαζί με τον George. Έτσι. Θα πεις εκτενέστερα μετά. Εννοείται. Άντε, πάμε για λιματάκι. Πόσο μελαγχολικό αλλά και πόσο όμορφο, ρε φίλε. Έτσι καταξιδεύεις με αυτό το κομμάτι. Αφιερωμένο σε Χρήστο Τζαλτίδη και Μάρα Σλαμά, οι οποίοι κάπου σε κάποιους δρόμους, σε κάποια πελάγη βρίσκονται. Εδώ μαζί με τον Γιώργο, δεύτερο μισάωρο στην Τρόικα. Γιώργος Μπαϊράμης μας κάνει παρέα. Έτσι. Ήθελα να πω ότι εκτέθηκα με τον Μπουντραγκένιο, τον ναι. Οποίο δεν ήξερα. Προσύ μου σου ξεφύγει το τέτοιο. Όχι. Πόσο σύμφωνο, ρε Πίξλακ, μαζί σου θα... Θα σχολιάσω μετά το μήνυμά σου. Είναι αλήθεια ότι εκτέθηκα που δεν το γνωρίζω γιατί είμαι μεγάλος φαν του ρετρό. Ναι. Και το ψάχνω πολύ και κάνω και τέτοια αφιερώματα για ρετρό. Και πόσο είσαι τώρα? Είμαι του 97, οπότε είμαι στα 22. Εντάξει, είμαι μικρός, αλλά το ψάχνω το ρετρό, μου αρέσει. Ναι. Ειδικά για ιστορία παγκοσμίων κυπέλων. Τα ψάχνω πάρα πολύ και κάνω και πολλά αφιερώματα κτλ. Μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός εδώ στο Μουντιάλ... Αλλά εκτέθηκα, γι' αυτό δεν τον ήξερα. Αυτός εδώ στο Μουντιάλ του 1986 που είχε γίνει στο Μεξικό. Στο Μεξικό το, πήρε, ναι. Το πήρε η Αργεντινή με τον Μαραντόνα. Η Δανία είχε φοβερή ομάδα με Πρέμπεν Λάρσεν Έλκερ, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει τον Άρη πριν χρόνια με την Λόκερ, με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τέλος πάντων, κερδίζει 6-1 την Ουρουγουάη και κατεβαίνει με την Ισπανία. Σχεδόν φοβορή ήταν, Χρήστο. Σχεδόν φοβερή ήταν η Δανία με την Ισπανία. Λέμε, λογικά θα περάσει η Δανία. Πάρα πολύ καλή. Να βάλει και 6 γκολ στην Ουρουγουάη που δεν είναι καμιά μελιτέα ποσότητα. 5-1 κερδίζει η Ισπανία και βάζει 4 γκολ αυτός ο Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Ο οποίος είχε χαρακτηριστικό, θυμάστε τον πανηγυρισμό του. Απλά σήκω το χέρι, έτσι. Έτσι απλά σήκω το χέρι. Yeah. Ναι. Ήταν λίγο ηρωνικό αυτό ή όχι. Όχι έτσι όχι, ήταν το στυλάκι του. Ήταν τίμιο. Δεν έκανε. Ωραία, αυτά που κάνει ο Ρονάλντο, ξέρεις, που γυρνάει σβούρες και θα το ψάξω τώρα, θα το ψάξω πάρα πολύ. Έπαιζε στην, είχε την ευτυχία να παίζει εκείνη τη Ρεάλ, ας πούμε, η οποία δεν έχει πάρει βέβαια με αυτήν την πρωταθλητριών, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί η Ρεάλ, ας πούμε, Τα πέντε σειρέ πήρε στην αρχή, από το 56 έως το 60, κάτι, ας πούμε, και μετά έκανε 32... 30 χρόνια, έκανε πάρα πολλά χρόνια. Με τον Μακμάνα το πήρε με την Βαλένθια, εκείνο το τελικό στο Παρίσι, το 95 ήταν. Όχι, 98-99, κάπου 2000, κάπου εκεί. Ναι, ήταν το 95. Αλλά ήταν στη Ρεάλ τη δεκαετία του 80. Η Ρεάλ εκείνη τη δεκαετία είχε δύο UEFA, είχε χαμένο τελικό κυπελούχων με την Αμπερντίν, αλλά έκανε τρομακτικές ανατροπές. Δηλαδή έχανε 5-1 με την Κολονία, ήτανε. Με την Gladbach, με ποιον ήτανε, ρε Χριστό, θυμάσαι. Κολονία, 5-1, επαναληπτικός 4-0. Mm-hmm. Έχανε από την Anderlecht 3-0, 6-1. Ή 4-0 και 6-1. Έκανε τρομακτικές ανατροπές. Αν γινόταν αυτό τώρα, τι θα λέγανε? Στη μένα και τότε. Δεν υπήρχε το στίγμα τότε. Μιλάμε για Μπερναμπέου κολαστήριο, έτσι. Ναι. Τότε υπήρχαν και ούλτρα σούρ, ήταν πολύ σκληροπενήγοι αυτοί. Θυμάστε, είναι λάμα στον Πφαφ. Κουρσούμι στο Ζέγκα. Κουρσούμι τώρα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι. Φαντάζομαι ότι γινόταν. Εντάξει, υπάρχει μετάλλαξη. Τώρα δηλαδή εκείνη η Ρεάλ, η οπαδή τη Ρεάλ, α πούμε, δεν δέχονται να χάνουν ένα 6 από την Μπαρσελόνα, α πούμε, και να τραβά βιντεάκια με το Μέση, τον Ροναλντίνιο. Εντάξει, το άλλο άκρο το άλλο, έτσι, δεν σου λέω να ρίξει αντικείμενα μέσα, αλλά ήταν καυτό. Ήταν πιο ένθερμη τότε. Ήταν κάτι φορικό. Τώρα έχει πάρα πολλού τουρίστε οι οποίοι πηγαίνουν. Ναι. Όπω εγώ και εσύ που μπορεί να πάμε στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη για να επισκεφτούμε την πόλη, λέμε πάμε να δούμε και το ματσάκι. Και θα είμαστε εκεί πέρα, άσχετα που θα είμαστε λίγο πιο ένθερμοι γιατί μα Έλληνε. Αλλά οι Κινέζοι και αυτά γεννούνται με τη φωτογραφική μηχανία.
αυτή, δεν ξέρω. Με αιώνια διαφήμιση σχεδόν η Real Madrid παρμαλάται. Χρήστο. Και Ζανούση, τα θυμάσαι. Ζανούση φίλε πριν την Παρμαλάτ. Ή πολλά χρόνια. Ελά. Όχι πολύ πριν, εκεί 83, 85, κάπου εκεί. Ζανούση, ψυγεία, ε. Ψυγεία. Είδε τι μαθαίνει μαζί μου. Γράψε αυτό, ψυγεία. Θα τα γράψω. Θα τα γράψω όταν λέει. Λοιπόν, τι έχει να μα πει. Έχει να μα πει κάτι εδώ πέρα για τι κληρώσει και τα λοιπά. Ναι, φυσικά και για τον Άρη. Νομίζω πως... Α, μην ξεχνάτε το κουζάκι που έχουμε βάλει έτσι. Γυαλιά ηλίου, ηλίου η Οράσιο από τα Ούτικον Εξπρέ. Στην απάντηση που θα έρθει για το προσωνύμιο που είχε ο Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Έχουν έρθει πάρα πολλέ απαντήσει. Η κλήρωση θα γίνει στι 11.30. FM και εδώ το μηνυματάκι. Την απάντηση αποστολή στο 54526. Στον Άρη έχουν κάθε δικαίωμα να νιώθουν ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Μα δεν ξεκίνησε. Ναι, με βάση την κλήρωση, έτσι. Να είναι ευχαριστημένοι με αυτά που έχουν. Τώρα είναι η ΑΕΚ Λάρνακα στο πρώτο... Τι, ΑΕΚ, ΑΕΛ Λάρνακα, ΑΕΛ Μεσού. ΑΕΚ Λάρνακα είναι η άλλη ομάδα, τις μπέρδεψα κοντά είναι. Ένα εμπόδιο το οποίο... Είναι εφικτό για τον Άρη, μπορεί να περάσει. Και στη συνέχεια θα έρθει η Μόλντε ή η Τσουκαρίνσκι. Ναι, αυτή τι είναι, Σέρβη είναι. Η Τσουκαρίνσκι είναι Σέρβικη ομάδα και η Μόλντε είναι Νορβηγική. Ναι. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ο Άρης έχει τύχει με ένα τέτοιο ζευγάρι. Στον Χρήστο του είπα, λέω με Μόλντε, αν πέσετε. Όχι, δεν θέλω. Λέει 15 μάτς έχουν παίξει και τέτοια. Λέω, ναι, ισχύει αυτό. Η Μόλντε είναι πιο έτοιμη ομάδα γιατί ναι, αλλά... όσο γνωστό είναι τα πρωταθλήματα τη Σκανδιναβία, λόγω ότι έχουν και κρύα κτλ. Ξεκινάνε νωρίτερα, οπότε έχουν παίξει ήδη 14-16 μάτς. Φέρνει όμω τη Μόλντε εδώ πέρα μέσα Αυγούστου να παίξει. Θα αρχίσουν να πέφτουν τα κατώ. Ναι. Έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι, όντως είναι αυτό πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Βέβαια να πούμε. Η Μόλντε είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Πρώτη! Είναι αυτή τη στιγμή πρώτη. Ρε, παιδιά, πήραμε ελπίδες τώρα. Αυτό. Α, ναι, δεν είναι η Ρόζεμπορκ. Όχι. Μετά από 16 παιχνίδια είναι στο συν 4 από την Bodo Glimt. Bodo Glimt, ναι. Βέβαια έχει δύο μάτς περισσότερα. Εντάξει, μπορεί να υποβαθμιστεί να μας αλλά δεν έχει σημασία, είναι στην πρώτη θέση. Άντε. Από εκεί και πέρα. Να ρίξουν βάρος στην Ευρώπη, να αφήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Έδρα της είναι το Άκερ Στάντιουμ. Πόσο χωράει. 11.800. Για Μαρακανά. Ο πιο ακριβός σου παίχτης είναι ο Χέσταντ. Δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα στα αγγλικά. Πόσα παίρνει. 3.000. Όχι, έχει νομίζω. Είναι δεξί εξτρέμ, αν δεν κάνω λάθος αυτός. Γύρω στα 1,5 εκατομμύριο είναι η αξία. Καλώς ακούγεται αυτό. Στο συνολική σούμα και στην αξία της Μόλντε είναι στα 10,95 εκατομμύρια. Τη στιγμή που ο Άρης έχει 15,7. Οπότε και σε σχέση με την Τσουκαρίνσκι, η οποία Τσουκαρίνσκι έχει 14,48 εκατομμύρια. Εκεί δεν ξεκίνησε αξία. Το πρωτάθλημα, Σερβία. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έχουν παίξει μια αγωνιστική και κέρδισε το πρώτο μάτς. Ποιο, Ιράν, πια. Μια ομάδα, ξέρω εγώ την. Δεν θυμάμαι τώρα ποια κέρδισε. Μια Σέρβικη ακριβώς. 1-0 πάντως, αυτό το θυμάμαι. Πάντως και από τις δύο ομάδες σου άρεσε. Είναι καλύτερο σε αξία. Πες μου λίγο, έχεις βγάλει τέτοιο εντός εκτός της Μόλντε. Τα έχεις δει αυτά, μήπως. Τα εντός εκτός της Μόλντε. Όχι, δεν είναι αυτά. Όχι τα παιχνίδια. Ενώ μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Έχει ας πούμε 7 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήταν εντός. Ξέρω κάτι τέτοιο. Όχι, το πρωτάθλημα δεν το έχω δει. Ξέρω ότι έχει παίξει στον πρώτο πραγματικό γύρο του Europa League. Με την Ρέκιαβικ. Έπαιξε με ομάδα από τα μέρη της. Πόσο? Πήγε πολύ καλά. Στο πρώτο μάτς κέρδισε 7-1. Τι λέει, ρε. Και έφερε 0-0 μέσα στην Ισλανδία. Δεν ξέρω. Ναι. Από την αντίθετη πλευρά η Τσουκαρίνσκι έπαιξε με την αρμένικη Μπάνατς. Στον πρώτο προκριματικό. Τους διέσυρε 3-0-5-0. Μάλιστα. Έχει βάλει 8 γκολ. Καλά, μην είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει η Μόλντε από το ζευγάρι. Γιατί δεν ξέρω. Καλά, εννοείται. Γιατί και οι Σέρβοι δεν είναι άσχημοι και έχουν και. Πότε δεν ξέρει τι ομάδα. Και αυτή είναι θερμή χώρα η Σερβία, έτσι. Για τους Νορβηγούς. Το καλό που θέλω να πω για τον Άρη είναι ότι επειδή δεν έχει χτίσει ένα ευρωπαϊκό συντελεστή τόσα χρόνια λείπει από την Ευρώπη, είναι πολύ θετικό το ότι σε αυτή τη φάση έχει πιο ευνοϊκές κληρώσεις σε σχέση με τα ονόματα που υπήρχαν με στην κλήρωση. Στους υποψηφίους ήταν και η Μπράγκα, να πούμε, τη Σπαρτάκ Μόσχας, που θα ήταν πιο ανυπέρβλητα εμπόδια. Οπότε είναι καλό που σε πρώτη φάση ο Άρης έχει τέτοιου βεληνικούς αντιπάλους, ο οποίος μπορεί να περάσει και σιγά σιγά να χτίσει τον ευρωπαϊκό του συντελεστή και κάθε χρόνο να διώχνει και το 0 από την βαθμολογία του. Γιατί θυμίζουμε ότι η βαθμολογία στην UEFA μετράει για 5 χρόνια. Ναι. Οπότε κάθε χρόνο ο Άρης που θα βγαίνει στην Ευρώπη και θα τα πηγαίνει καλά, θα διώχνει και το μηδενικό. Αν βγαίνει. Ναι, θέλω. Ναι. Εντάξει, θα βγαίνει. Ναι. Θα βγαίνει. Είναι σίγουρο, σε βλέπω. Ναι, εντάξει, έχει αποκτήσει άλλη δυναμική. Είναι όμως ο Πανιώνιος. Όχι, έχει αποκτήσει άλλη δυναμική. Είναι ο Αντρόμητος μια δύναμη της Αθήνας. Θα βγαίνει και είναι σημαντικό να έχει ευνοϊκές κληρώσεις στην αρχή που είναι αδύναμος. Ναι. Γιατί ο Άρης, να πούμε πως φέτος μπήκε στην κλήρωση με τον συντελεστή της Ελλάδας. Ναι. Δεν έχει δικούς βαθμούς. Με 5.570 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο συντελεστής της Ελλάδας, όπως και ο Αντρόμητος. Οπότε
όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα έχει ευνοϊκή σκλήρωση. Τελικά του έκατσε εν μέρη όπως θέλει. Βέβαια πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο και είναι πολύ θετικό αυτό. Μακάρι να προχωρήσει, να φέρει και βαθμούς και για την Ελλάδα αλλά και για τον ίδιο εν ώψη της συνέχειας. Γιατί να λέμε σου, δεν ξέρω τώρα. Εικόνα δεν έχουμε. Βέβαια έχει. Για κανένα δεν έχουμε εικόνα. Έχει κρατήσει τον κορμό γενικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει παίξει παιχνίδια, έχει εμπειρία. Με κάτι Μαρσέγια έπαιξε, με κάτι. Γενικά οι κυπριακές ομάδες δεν έχουν. Με την Gladbach έχει παίξει. Ναι, έχει παίξει με την Gladbach. Πριν του ομίλου ήταν αυτό. Νομίζω ναι. Σε ομίλου. Μηδέν, απλά τι γίνεται με τις κυπριακές ομάδες. Εντάξει, έχουν φτάσει στη 15η θέση. Είναι πάνω από εμάς. Ξεκινάνε τη χρονιά. Έχουν κάνει καλές πορείες. Βάζουν τουλάχιστον μία με δύο ομάδες κάθε χρόνο στους ομίλους του Europa League. Και θυμόμαστε και τις πορείες του Αποέλ στο Champions League. Δεν κτάς. Άμα το δούμε παραδοσιακά, ναι. Οι Κύπροι τυχαίνουν με πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ δύσκολες σκληρώσεις στα προκληματικά. Στα προκληματικά, Όπως αυτό που είπες, Μαρσέη, είχε τύχει με την Gladbach, είχε τύχει με την Άιντραχτ. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε όμιλο με την Gladbach. Πέρασε όμιλο μια χρονιά, νομίζω. Η ΑΕΛ πρέπει να. Ναι. Πρέπει να την πέρασε με την ΑΕΚ που έλεγα ΑΕΚ Λάρνακα, γιατί και η ΑΕΚ Λάρνακα πρέπει να έχει περάσει κάποια στιγμή στου ομίλου. Πέρυσι, νομίζω ήταν. Μπορεί να είναι η ΑΕΚ Λάρνακα αυτή που λες. Έχει παραμείνει το ρόστερ πάνω κάτω. Αυτό ακριβώς δεν το έχω εικόνα, αλλά ξέρω ότι έχει διοικητικά προβλήματα η Λεμεσού. Ο πρόεδρος βρίσκεται και με τα δύο πόδια στην έξοδο. Ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος. Και ψάχνουν μια μεταβατική λύση στην ομάδα. Ο πρόεδρος του συλλόγου, του σωματείου, έχει συνιστήσει στον κόσμο να παραμείνει. Οπότε πάση θυσία πρέπει να περάσει. Να παραμείνει ψύχρεμος. Ναι. Οπότε έχουν κάποια θεματάκια εκεί στην Κύπρο, είναι η αλήθεια. Και λένε, όπως πηγάζουν τα ρεπορτάζ τα κυπριακά, ότι μετά τα παιχνίδια με τον Άρη πρέπει να δουν τι θα γίνει με την ομάδα τέλος πάντων και πώς θα βγάλει τη χρονιά. Αν δεν μπορέσει να έχει κεφάλαιο από τον μεγάλο μέτοχο. Από κάποιο μέτοχο τέλος πάντων. Αυτό. Εντάξει, νομίζω πως ο Άρης όμως είναι σε καλό δρόμο, θα περάσει την Ελεμεσού εύκολα ή δύσκολα, θα το καταφέρει. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι σε τι επίπεδο και οι δύο μας. Είναι έχουμε δει. Το άγνωστο, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πάντα κρατάω μια πίστη. Α πούμε και με οποιοδήποτε παίζει ο ΠΑΟΚ. Μια άγνωστη ομάδα. Ναι. Δεν ξέρεις τους άλλους, δεν έχεις εικόνα από τους άλλους. Και είναι και αρχή ακόμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν πατάνε καλά οι ομάδες, δεν είναι ακόμα έτοιμες. Βέβαια, όταν λέμε ότι αποκλειστήκαμε και δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε οι άλλοι μπορούν να είναι έτοιμοι. Και οι Κύπροι στην ίδια μοίρα με εμάς. Μαζί ξεκινάμε τα πρωταθλήματα. Οπότε στο ίδιο επίπεδο θα είναι και οι δύο ομάδες από θέμα φυσική κατάσταση και αγωνιστικά. Αλλά θεωρητικά με βάση τα ρόστερ, ο Άρης έχει πιο πολύ ποιότητα. Αυτό. Και νομίζω πως εν τέλει θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Και για τον Ατρόμητο, να πούμε. Του δείχνει αυτού οι Έρτη, του ποιο είναι. Ναι, με την Ντουνάινσκα, ίσω είναι Σλοβάκη και η Σλοβένικη. Αυτέ τι δύο χώρε πάντα τι μπέρδευα, δεν ξέρω. Έχουν ίδιο σήμα περίπου. Με μια τέτοια ομάδα, Ντουνάινσκα, νομίζω λέγεται. Εντάξει, νομίζω είναι μια κλήρωση καλή για τον Ατρόμητο. Κρατάω επιφυλάξει για τον Ατρόμητο. Αλλά όχι για την Ευρώπη, εννοώ για φέτος για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι και απογοήτευση. Ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια ήταν η ευχάριστη έκπληξη, λέγαμε, του πρωταθλήματος. Έκανε κάποια μεγάλα. Διπλά, δύο σερή χρονιά. Στο Καρασκάκι. Πού να το ξέρω. Κέρδισε μέσα στο Καρασκάκι πρόπερση. Έκοψε τον ΠΑΟΚ βαθμούς. Ναι, κέρδισε την ΑΕΚ μέσα στο ΑΕΚ. Τη χρονιά που η ΑΕΚ έκανε μόλις. Έκανε μία ήττα αυτή και μία με τον Αστέρα όλη τη χρονιά. Ακόμα και στο Europa League ήταν αίτητη τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Και ποια χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι δεν νομίζει, πρόπερση. Το πρόπερση αυτό, ναι. Που δεν το πήρατε, το πήραμε εμείς κανονικά. Ποιο? Δεν το πήρατε, δεν το πήρε η ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ποιο το σήκωσε. Έτσι λέμε εμεί. Κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ έχουμε άλλες κατακτήσεις. Εγώ σου είπα εδώ πέρα να τα λέω όπως πρέπει. Εγώ είδα στην απονομή το σήκωσε ο Μάνταλος. Κάνεις λάθος. Το κύπελο. Αν το σήκωνε ο Βιερίνα, θα έλεγα το σήκωσε ο Βιερίνα. Να κάνουμε και εμεί γύρω τριάμβρο και θα μείνει στην ιστορία. Κάναμε εμεί γύρω τριάμβρο δικό μα. Που έχει γίνει αυτό το 2000, τη σεζόν 7-8. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και στο ΆΚΑ έκανε φιέστα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, έκανε φιέστα. Ήταν η γνωστή υπόθεση με τον Βάλνερ που υποβαβίστηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος δεν έχει επανέλθει ποτέ από τότε, είναι αλήθεια. Αυτό. Και δύσκολο να επανέλθει. Εδώ επανέρχεται ο Ηρακλής. Ναι. Για τον Ατρόμητο που λέγαμε ότι. Έχει έτοιμο το κομμάτι τέτοιο. Together. Έχει φτάσει σε ένα. Έχει κάνει εκπλήξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει φτάσει ψηλά. Μια χρονιά κιόλας παραλίγο να βγει και στο Champions League. Ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Τελευταία αγωνιστική play-off. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική που είχε κάνει διπλό με στην Τούμπα. Και την τελευταία αγωνιστική ήθελε ο ΠΑΟΚ διπλό με στα Γιάννενα. Και ο Ατρόμητος να μην κερδίσει στην Τρίπολη. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ήταν πριν 3-4-5 χρόνια με Κατσουράνη κιόλας ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά. Εγγύηση. Ναι. Ωραία, τι γίνεται. Δηλαδή έφτασε πολλές φορές κοντά. Και μάλλον δεν μας αποκλείσαν στο κύπελο με τον γκολ που έφαγε ο Γλύκος εκεί πέρα με τον αέρα. Σωστά, ναι. Παραδοσιακά πάει καλά στο πρωτάθλημα. Δεν είχε πάει τελικό. Ο Ατρόμητος ήταν. Αυτό ήταν.
Πήγαν μέσα με δεν... Αυτό είναι. Πήγαν μέσα. Όχι, όχι. Δέλανε... Εκείνη η χρονιά ήταν, είχε παίξει στα ημιτελικά ΑΕΚ ΠΑΟΚ με γκολ του Δέλαμε στην Τούμπα. 0-1, ναι. Ναι. Άλλη χρονιά ήταν. Εκείνη είχε παίξει με τον Ολυμπιακό ο Ατρόμητος, ναι, και είχε χάσει στην, στην παράταση με γκολ του Φουστέρ. Μάλιστα. Εκείνη η χρονιά ήταν. Εκείνη η χρονιά ήταν. Είχε καλή ομάδα Τρόμητος τότε, δηλαδή δεν ήταν. Ναι, ναι, σωστά, ναι. Αυτό δηλαδή κάνει πορείες και στο κύπελο έχει φτάσει τελικό που λέμε και στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια τα πάει καλά. Δεν έχει κάνει την υπέρβαση όμως στην Ευρώπη για να θεωρηθεί επιτυχημένος. Γιατί μια ομάδα που είναι στα μέτρα του θεωρητικά, ο Αστέρας Τρίπολης, μοιάζουν και τα σήματά του έτσι, την έχει κάνει αυτή την υπέρβαση που λέμε. Ποια είναι η υπέρβαση? Να μπει στου ομίλου του Europa League. Α, ναι. Μια χρονιά το κατάφερε ως τρίτος, το οποίο το εισιτήριο για το Europa League που έδινε στην Ελλάδα ήταν απευθείας στου ομίλου. Άλλο αυτό, αλλά έχει καταφέρει μέσα από προκριματική φάση να περάσει τρεις αντιπάλους και να φτάσει μέχρι τους ομίλους. Με τη Μάντς και με αυτές. Ναι, και έκανε μεγάλες υπερβάσεις, γιατί είχε παίξει στο δεύτερο προκριματικό νομίζω με την FC Μπακού. Εντάξει, οκ, okay, ήταν πιο εύκολο το εμπόδιο. Μετά έτυχε η Μάιντς, χάνει στη Γερμανία και το γυρνά στην Τρίπολη. Ναι. Πολύ μεγάλη πρόκριση και στα play-off παίζει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ούτε αυτή είναι καμιά μικρή ομάδα. Ναι. Και μελιτέα ποσότητα. Για τα μέτρα του αυτό. Δηλαδή του Αστέρα Τρίπολης, έκανε την υπέρβαση αυτή ο Αστέρας Τρίπολης σε σχέση με τον Ατρόμητο που δεν την έχει κάνει ακόμα. Και πρέπει να την κάνει για να μεγαλώσει σαν ομάδα και για να μπορέσει να κάνει και κάποια άλλη υπέρβαση στο budget. Γιατί άμα μπει στου ομίλου θα εξασφαλίσει τουλάχιστον. Το έχουμε γράψει και στο All About Arts για τον Άρη, για τα φετινά νούμερα. Αν μπει στους ομίλους, εξασφαλίζει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον. Χωρίς να υπολογίζουμε το market pool που λαμβάνουν οι ομάδες από τα τηλεοπτικά, ναι, και χωρίς να υπολογίζουμε και τα εισιτήρια και τα λεφτά από τις νίκες και τις οπαλίες. Πόσο πάει η νίκη, νομίζω κανένα 200. Είναι γύρω στις 290.000 ευρώ η νίκη και γύρω σε 150.000 της οπαλίας στο Europa League. Εντάξει, ναι, ο Champions League ξεφεύγουν τα νούμερα, είναι 1,9 η νίκη και 900.000 της οπαλία, 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο η νίκη στο Champions League. Δηλαδή, είναι καλά τα ποσά εκεί. Γι' αυτό βλέπεις και χαοτικές πλέον διαφορές. Σίγουρα. Στα budget και σε όλα αυτά έτσι. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να περάσει πλέον στους ομίλους του Champions League. Έτσι πως έχει αλλάξει και το σκηνικό. Όχι, για μένα είναι πιο εύκολο τώρα πλέον. Πιο εύκολο Πρωταθλητές. Ξέρεις ότι δεν αντιμετωπίζει κανέναν Ιταλό, κανέναν Γερμανό, κανέναν Ισπανό, κανέναν Βρετανό. Απλά είναι πιο περιορισμένες οι θέσεις σε αυτή τη φάση. Κάτι πρέπει να έχει να περάσει, ναι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα με τα ψέματα. Ναι, ειδικά από τον γκρουπ των μη πρωταθλητών είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο σου. Ναι. Όπως το είδαμε και πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε δύο υπερβάσεις. Κέρδισε τη Βασιλεία που, okay, είναι μεγάλο μέγεθος. Πέρασε και τη Σπαρτακ Μόσχας και έπεσε πάνω στην Μπενφίκα μετά. Ναι. Δηλαδή ήταν αναπόφευκτο. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν πολύ τυχερή, φίλε. Πολύ τυχερή. Γιατί παίζει με τη Celtic που δεν είναι. Ναι, αλλά η Celtic παραδοσιακά είναι ομάδα που μπαίνει στου ομίλου του Champions League. Δηλαδή είχε την εμπειρία σε σχέση με αυτό το κοντό ρόστερ που είχε η ΑΕΚ πέρυσι. Όπως σου είπα, έπαιζε με extreme, έπαιζε με τα μπακ της σε extreme. Ναι. Αυτό. Ναι, αλλά μετά άνοιξε ο δρόμος και έπαιξε με τους άλλους. Ναι, ήταν τυχερή εκεί, γιατί στον τρίτο προκριματικό, πριν ξεκινήσουν τα μάτια του τρίτου προκριματικού που ήταν με τη Celtic, έγινε κλήρωση για τα play-off. Ναι. Οπότε μπήκε στην κλήρωση για τα play-off ως ισχυρή, λόγω της Celtic. Ναι. Και έτυχε με ζευγάρι το οποίο ήταν στους αδύναμους. Ναι. Έγινε η έκπληξη. Εντός εισαγωγικών από την ΑΕΚ, απέκλεισε τη δυνατή Celtic. Απέκλεισε και η Βίντι την. Ποια ομάδα είχε αποκλείσει, τη Μάλμε. Αν δεν κάνω λάθος, τη Μάλμε. Ναι. Δηλαδή οι αδύναμοι απέκλεισαν τους δυνατούς και φτάσαν να παίζουν οι δυο τους. Ναι. Χρειάζεται και αυτό, εννοείται. Στην Ιταλία, τι ομάδα υποστηρίζεις? Στην Ιταλία είναι αλήθεια ότι υποστηρίζω τη Γιουβέντους. Α, μα είναι πολύ μεγάλο μίσος εμείς, να ξέρεις. Ναι, μεταξύ μας. Τη Γιουβέντους, λόγω του Αντώνιο Κόντε είναι αλήθεια. Τότε που ξεκίνησε. Που ήταν στον πάγκο της ομάδας, μου άρεσε όλο αυτό το που παρουσιάζει και άρχισα να υποστηρίζω την ομάδα γιατί είμαι μεγάλος φαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ναι. Είμαι σκουάντρα τζούρα μέχρι. Στην Ιταλία δηλαδή. Το κόκαλο ακριβώς αυτό. Η χαρά του Ασλαμάντου είχε το πέρασμα. Ναι, και θαυμάζω δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Και επειδή είχε πάει και ο Πύρλο τότε στη Γιουβέντους και αυτά, ναι, λέω θα παρακολουθώ από εδώ μέχρι. Σαν χθες η γενέθλια η Ρώμα. Το 1927 ιδρύθηκε, να ξέρεις. Εντάξει, αδιάφορο μου περνάει. Αδιάφορο η Ρώμα, μας πήρατε, μας κλέψατε από το 86, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Όχι, μας κλέψατε. Μεγάλη απογοήτευση εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν κάτι τέτοιο. Μέσα στο αλλά θαυμάζουμε τον Φραντσέσκο Τότι, που είναι η σημαία της. Εντάξει, ναι. Και τον Τερός. Επίσης μεγαλώσαμε άλλους, βέβαια. Ναι. Τζιανίνι, ο μεταγενέστερα κι αυτός. Ακόμα πιο παλιά, ρε, Μπρούνο Κόντι, λατρεία μεγάλη, έτσι. Να αφαιρώσουμε ένα, ότι ο κόσμος της Ρώμα είναι πάντα μαζί με την ομάδα. Together we are strong, είμαστε δυνατοί. Ωραία, άκου κομματάρα που έχω. Δεν πειράζει, βάλτε την.
Τι ωραίο κομμάτι, ρε φίλε. Καλά που είμαι εγώ εδώ, φίλε, αυτόν τον καιρό. Έτσι και βάζουμε υπέροχη μουσική. Του Together We're Strong. Αυτό που τραγουδάει με την τύπησα εδώ πέρα, πώς το λέμε, Χριστογιώση. Πώς, Ντάφι. Πάτρικ Ντάφι, έτσι. Τώρα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα είναι μεγάλος, έτσι. Με κοτσίδα και τα λοιπά, γκρίζο μαλλί. Υπάρχει άλλο τέτοιο πριν χρόνια που το έχει τραγουδήσει. Σε ποιο σύνδεσμο έπαιζε, Ντάλλα, Πόπο, απίστευτο. Αυτό τι είναι, τραγουδιστή ή ηθοποιό. Ηθοποιό. Και πώς τραγουδίζει με αυτήν. Περίεργο που δεν ξέρει, ευχαριστώ κιόλας. Ντάλλα, έτσι παίζονταν, είναι ένα σύνδεσμο Αμερικάνικο, σαν πουνόπρα κτλ. Τζόρτζ Μαρκού. Ακούει ο Τζόρτζ, δεν ακούει. Εγώ παρακολουθώ εδώ πέρα για τα τουρκικές πηγές αυτά που αναφέρουν ότι ο Ερντογάν είναι νεκρός τώρα. Δεν ξέρω αν είναι fake news ή όχι, αλλά το αναπαράγουν πολύ το πρωί. Ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι νεκρός. Τώρα δεν το ξέρω. Μας πες ότι πιο πολύ μουσική εδώ πέρα, το ποδόσφαιρο. Ναι, απλά έτσι να... Απλά κοιτάμε εδώ πέρα. Είπε σε μια σαπουνόπερα, τον Ντάλλας έτσι λεγόταν, και την δυναστεία. Και αν θυμάται κανείς ποια μέρα πεζόταν το Western στην ελληνική τηλεόραση. Στην ελληνική κρατική τηλεόραση, έτσι. Ποια μέρα, κάθε μια μέρα συγκεκριμένη, παιδί μου, την εβδομάδα, είχε Western. Ποια μέρα ήταν αυτή. Άντε για το ονόρε, παιδί μου, δεν δίνουμε γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου δίνουμε για την απάντηση που θα δώσει κάποιος σε ποιο είναι το προνομίο του Εμίλιο Μπουντραγένη, που σαν χθες γεννήθηκε το 1963. Ποιο είναι το προνομίο που του είχαν δώσει οι Ισπανοί. Θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, FM γενό μηνυματάκι, προσωπική στο 54526. Και αν γνωρίζετε ποια μέρα της εβδομάδας πεζόταν Western στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Για πάρα πολλά καιρό, χρόνια, Χριστό. Ναι. Η ΕΝΕΔ ή η ΕΡΔΙΟ. Η ΕΝΕΔ. Πόπο, φίλε. Αν γνωρίζετε. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-526. Together we are strong, έτσι είμαστε μαζί και δυνατοί εμείς, εσείς, ο λίμπερο της καρδιάς σας, η Τρόικα, εγώ ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος ο Κιώσης, απογοητευμένος που δεν τον πήρε ο Μάριος Λαμάς διακοπές μαζί του. Αν νομίζω ότι περνάει καλύτερα, δεν θα γίνει κάτι ενδιαφέρον με τον τύπο που έφυγε. Και τον Τζόρτζ εδώ πέρα, είπαμε επίθετο, Γιώργος. Μπαϊράμις. Ξεχνάω λίγο. Μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Gold. Τρως πιτσούλες. Φυσικά. Άκου λοιπόν κάτι που σε ενδιαφέρει, κυριούλη. Σικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86. Γράψω το τηλέφωνο. Από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε με Σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Βελόκηπους. Είτε πολύ γλυνή μετέωρα. Είτε στο κέντρο που δουλεύει εδώ πέρα στο Λαμπαουτέρι πάρα πολλές ώρες. Χρήσανθε Τσαλτίδη. Πάρα πολλές ώρες μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών όπως τρεις πίτσες κανονικές 78 εκατοστά, τσάμπα πράγμα 10,50. Το έχω πάρει αυτό το πακέτο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Τζόρτζ. Μπράβο. Είσαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε. Έχουν κάτι λίγο τα μηνύματα. Στην αρχή υπήρχε ένας χήμαρος μηνυματικός με τις απαντήσεις που έχετε δώσει για το quiz που έχουμε βάλει. Πάμε. Διαλυματάκι δεύτερο της ημέρας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει τηλέφωνο για να μας πει πώς βλέπει την. Κλήρωση που έγινε χθες και για τον Άρη που μάλλον θα αντιμετωπίσει αν περάσει την Νορβηγική Μόλτε ή μια ομάδα από τη Σερβία. Δεν θυμόμαστε. Την Τζουγκαρίνσκι. Και τον ΠΑΟΚ πώς βλέπει την κλήρωση, αν είναι βατή η κλήρωση με τον ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας. Δεύτερη ώρα της Τρόικας εδώ πέρα, στο Λίμπερο 107,4. Και άκου, κυριούλη και δεσποινίδουλα, κάτι που σε ενδιαφέρει. Δέλτα 360. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσει τεχνικά επαγγέλματα στο ΙΕΚ Δέλτα 360. Άκου λοιπόν. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα τεχνικών επαγγελμάτων. Μηχανοτρονική, ψυκτικός, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τεχνικός αυτοματισμών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συντηρητής γεωργικών μηχανημάτων, εκπαιδευτής οδηγών και πάρε, ναι, καλά ακούς, take δηλαδή, κρατικό δίπλωμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργία, εργαστήρια ψύξης, θέρμανσης και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για ένα ακόμη χρόνο στο εξειδικευμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα, ναι, now, στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί με τη δροσούλα έως 9 το βράδυ πάλι με δροσούλα. Για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν
αυτήν εδώ την περίοδο. Ευχαριστούμε την Δέλτα 360. Για όσους αναρωτιούνται, τα μουσικά αριστούργηματα θα συνεχιστούν εδώ πέρα και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Παρεούλα εδώ πέρα με τον Γιώργο Μπαϊράμι από το All About Aris. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κιώσης. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Σε κάνα 20 λεπτό πριν πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο, θα κάνουμε και την κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, ή Οράσιος από τα Opticon Express. Στο κουζάκι που έχουμε βάλει όσον αφορά τον Εμίλιο Μπουντραγένιο, τιμούμε τον Εμίλιο Μπουντραγένιο που σαν χθες γεννήθηκε το 1963. Μεγάλη καριέρα με την Real Madrid και με την Εθνική Ισπανία. Με την Εθνική Ισπανία βέβαια δεν είχε επιτυχίες. Θα μου πεις, έπαιρνε τίποτα Ισπανία για να έχει επιτυχία. Όχι. Οπότε με την Real Madrid, ό,τι έκανε ο τύπος αυτός. Το quiz που έχουμε βάλει είναι ποιο είναι το προσωνύμιο που του είχαν δώσει του Εμίλιο Μπουντραγένιο. Έχει έρθει ένας χύμαρος μηνυματικός στην αρχή της εκπομπής, το πρώτο 45 λεπτό. Μετά έχει κάτσει. Έχουμε βάλει και ένα κουιζάκι όσον αφορά κάποια σύριαλ κτλ. Ποια μέρα πεζόταν το Western, ποια μέρα της εβδομάδας πεζόταν το Western στην κρατική τηλεόραση, στην Πάλε Ποτέ η ΕΝΕΔ. Εδώ πέρα γι' αυτό δεν έχουμε δωράκι. Έτσι, το μόνο δωράκι που δίνουμε είναι για τον Εμίλιο Μπουντραγένιο. Καλημερίζουμε την 834 που πάντα ίσως θα μπαίνει στην κλήρωση, όπως επίσης και τον Γιάννη τον 965. Καλημέρα Παναγιώταρε, είναι ο 211. Και στο φίλο σου επίσης, φιλαράκι μου, ο Γιώργος, εδώ πέρα. Καλησπέρα. Καλή κουμπή να έχουμε. Άντε Παοκάρα, Νίκος Παόκας στο χώρι, κλασικός. Με τα μηνυματάκια του. Έρχεται ο Pixlax, ο οποίος. Δεν θα ξεχάσω βέβαια Pixlax όμως, ότι προτίμησες στο quiz. Όχι στο quiz, στο τέτοιο που είχαμε βάλει. Με ποιον θέλετε να πάτε διακοπές, με Μάριο Σλαμά ή Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Εσύ αγόρι με επέλεξε Μάριο Σλαμά. Κάτσε τώρα πάρω στο παγωτό. Ορίστε, ορίστε κυριούλη. Καλύτερα να περνάς εδώ. Α, σε σούρνει τώρα άλλο δεξιά και αριστερά. Μια χαρά είσαι εδώ πέρα. Είτε λέει λοιπόν ο Pixlax. Είτε. Pixlax, ακούγες. Όχι. Σε απογοήτευσα, Όχι, εντάξει, απλά είσαι και μικρός. Ναι, αυτό. 22, Υπάρχουν αυτές οι ηλικίες, Τι λένε, φίλε. Μετά Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ νιώθω σχετικά μεγάλος. Δηλαδή, θα ήθελα να ήμουν 16-18. Ναι, και ποιος έφυγε, Ναι, δεν μου κακοφαίνεται, αλλά τώρα ακούω όλα αυτά από εδώ. Είμαι καλά. Μακάρι να γινόμαστε σαν Μπέντζαμιν Μπάτον, έτσι να μικραίναμε. Λέει λοιπόν 883. Η τελευταία ρεάλ που θαυμάσαμε μετά έγινε μόνο μάρκετινγκ. Ο Τάδε δίδυμο με Ούγκο Σάντζες. Χαρακτηριστικό του Ούγκο Σάντζες, ξέρει ποιο ήταν όταν έβαζε γκολ. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι Μεξικάνο. Δίδυμο ήταν μπροστά με Μίλιο Μπουντραγένιο. Ο Ούγκο Σάντζες το 9 φορούσε. Ο Μπουντραγένιο το 7, το 7. Ναι. Ακούγεται δυνατό δίδυμο πάντως έτσι. Ναι. Να... Έκανε τούμπες. Τούμπες έτσι. Ναι. Δεν έπαθε ποτέ ζημιά έτσι. Όχι, πάντα σωστά τις έκανε. Ναι. Μπράβο. Και αυτός πολλά χρόνια στη Ρεάλ. Δηλαδή ο παίκτης με τον Μπουντραγένιο μπορεί να τα κάνει. Έλα. Από τον Αθλητικό Μαδρίτη ξεκίνησε. Από τον Ατλαντικό. Ναι. Ποια χρόνια είχε, θυμάσαι. 83. Μετά τον Σαντιγιάννα. Για ένα-δύο χρόνια παγωνόταν για την. Ναι, αλλά μια εξαετία, εφταετία παίξαν μαζί με τον Μπουντραγένιο. Ναι, 6 χρόνια σίγουρα. Ναι. Ο οποίος Μπουντραγένιο βάζει, φίλε, βάζει ένα ή ένα ή δύο γκολ σε ένα προημιτελικό, νομίζω, Μπάγκερ Ρεάλ. Παίξαν δύο σερί χρονιές, 86-87 ή 87-88. Το 86-87 παίζουν Μπάγκερ Ρεάλ, τότε ήταν νοκάου τα παιχνίδια, δεν είχε ομίλους κτλ. Ναι, ναι, ξέρω, το γνωρίζω το σύστημα το παλιό. Μπάγκερ Ρεάλ 4-1 και επαναληπτικός 1-0. Περνάει Μπάγκερ 1-0, εκεί πέφτει η λάμα στον Φαφ. Ο Φαφ είναι παλιός τερματοφύλακας του Εθνικής Βελγίου. Uh-huh. Και παίζει χρόνια και στην Μπάγκερ. Την επόμενη χρονιά ξαναπέζουν Μπάγκερ Ρεάλ, νομίζω είναι προημιτελικά ήταν, θα σου πω γιατί. Το 88. Παίζουν 3-0 κερδίζει Μπάγκερ στο παλιό το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου με χιόνια. Μέχρι το 88 είναι 3-0. Τσίκι, 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 δύο γκολ η Ρεάλ, 3-2. Και πάνε επαναληπτικό, κερδίζει 2-0 η Ρεάλ και μετά παίζουν μη τελικό Ρεάλ Αϊτχόβεν. 1-1 και 0-0. Και περνάει η Αϊτχόβεν τελικό με την Μπενφίκα στο Νέκα Στάδιο που έγινε στην Στουτγκάρδη αυτό τελικό. Φίλε, αν πα σε κάποιο νησί και σου πούνε ρε φίλε, δεν έχει παρέα, αλλά σου έχουν μια κασέτα του τελικού του πρωταθλητήματος του 88. Μπορεί να κάτσει να δει 11 λεπτά και να την παρατηρήσει. Να πει καλύτερα να περνάω βλέποντα τον ουρανό. Όχι, όχι, Μπενφίκα, έτσι. 0-0. Το πήρε ο Βαμπρόκελ, τον πρώτο τερματοφύλακα τη Αϊτχόβεν. Ναι. Το πήρε ο Αϊτχόβεν. Ναι. Πολύ, είναι... πολύ χάλια τελικώ. Ναι. Πάρα πολύ χάλια. Εντάξει, είναι αλήθεια πω την Μπενφίκα την έχει κυριεύσει η Κατάρα που λένε. Ποια την Μπενφίκα. Την Μπενφίκα για 100 χρόνια που τη έχει ρίξει. Δεν ήταν καλή Μπενφίκα τότε. Ο Γκούτμαν. Ναι, έχει χάσει από τότε 8 τελικούς αν δεν κάνω λάθος και πρωταθλητριών Champions League. Από τότε δεν είχε. Έχει πάει με τη Μίλαν ένα πρωταθλητριών και UEFA μαζί. Ναι, έχει χάσει γύρω στους 8 τελικούς. Τότε το 61, αν δεν κάνω λάθος, είχαν πάρει δύο σερί πρωταθλητριών. Ναι. Με προπονητή τον Γκούτμαν, ο οποίος ήταν τσιγκάνος στην καταγωγή του, Ούγγρος. Και τον οποίο έδιωξαν στην συνέχεια, κάπου διαφωνήσανε και τους καταράστηκε για τα επόμενα 100 χρόνια να μην σηκώσουν ξανά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Καλός άνθρωπος, Γκούτμαν. Ναι. Ωραία, τι καλός. Και από τότε είναι αλήθεια πως δεν έχουν σηκώσει ναι. Τρόπαιο, ενώ είχαν καλές ομάδες. Είχαν και τον Εουσέμπιο μέσα. Ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να σηκώσουν. Δεν ήταν ότι ήταν πολύ καλά. Ναι, και τα επόμενα χρόνια και τα λοιπά που είχαν καλές ομάδες, τα τελευταία πότε είχαν φτάσει σε ένα τελικό, το 90 κάτι πρέπει να είχαν. Το 92 στο Πράτερ της Βιέννης, του βάζει γκολ ο Ράικαρντ. Το 92-93 ήταν αυτό, 94 κάπου εκεί. 1-0 η Μίλαν με Ράικαρντ, το 60. Αυτό. Αλλά σε εκείνο τον τελικό είχαν επιστρατεύσει τον Εουσέμπιο πριν τον τελικό, να πάει πάνω από το μνήμα του Γκούτμαν. Ναι. Και τον παρακαλέσει. Για, όχι να τον παρακαλέσει. Να τον παρακαλέσει, ναι. Να γίνουν, κάνουν ένα ευχέλιο για να φύγει αυτή η κατάρα. Και τελικά έχασε τη Μίλαν. Έχασε ένα 0. Άρχισε τότε λίγο η παρακμή τη Μίλαν. Γιατί η Μίλαν ήταν πολύ στα του Ζένε 88-89. Που πάνε στο τελικό με το 89 των πρωταλτριών. Μετά το, αυτό που σου λέω, το Ετχόβεν Μπενφίκα. Είναι στη Βαρκελόνη 4-0. 2 γκολ ο Γκούλη, 2 Βαμπάστεν. Μιλάμε, έχει 70.000 Ιταλού. Απίστευτη κερκίδα. Με τη Στεάου 4-0. Τέλος πάντων, τα παραείπαμε. Πίξλαξ, δεν συμφωνώ. Απλά σε πιάνει, ρε παιδί μου, λίγο και ξέρεις αυτό το παλιό. Οκ. Okay. Αλλά πολλές ομάδες έχουν γίνει marketing, ρε φίλε. Πίξλαξ, έτσι δεν είναι. Σε όλες σχεδόν. Δηλαδή, δεν έχει marketing η Manchester United. Έτσι. Παλιά υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, αιωρούνταν εκεί πέρα στο Old Trafford ότι να το δυστύχημα του Μονάχου κτλ. Εντάξει, η Liverpool δεν έχει γίνει εμπορική. Έχει πάει εκεί το ποδόσφαιρο, οκ. Okay. Αλλά και η έδρα ακόμα και τον Μπερναμπέου. Το οποίο έχω πάει στο Μπερναμπέου. Είναι επιβλητικό λογικά έτσι. Βλέπει από ψηλά. Βλέπει, αλλά είναι σου λέει έτσι κατηφορικό, ναι. Δηλαδή λες τώρα από πολύ από. Αν έχει κάνει ψηφοφοβία, είναι δύσκολα. Εντάξει, ναι, αλλά είναι επιβλητικό. Δηλαδή γεμάτο έτσι και να είναι ο κόσμος έντονος, είναι δύσκολη η κατάσταση. Κατάλω. Και να έχει καλή ομάδα που συνήθως η Ρεάλ, ας πούμε, εκεί πέρα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η πίεση. Για τον Καμπ Νου, βέβαια, το υποστηρίζουν περισσότερο αυτό ότι, ότι κατηφορίζει το γήπεδο. Είναι χαρακτηριστικό το ότι κατηφορίζει. Τα ισπανικά νομίζω περισσότερο έτσι είναι. Και γενικά το βλέπεις και πιο μεγάλο το νιώθεις το Camp Nou όταν το βλέπεις από την κάμερα, την τηλεόραση. Δεν ξέρω, είναι λίγο. Σε δυσκολεύει νομίζω. Ναι. Και έτσι που λες Big Slacks. Αλλά μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. 883. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. 2-31-0-287-3 χορτάρια. Θα βάλουμε, ρε φίλε, πώς είπαμε, Bodins. Μόνο με Παπαδόπουλο Παναγιώτη εδώ πέρα, Bodins, ρε φίλε. Θα το μάθει ο άλλος, θα τρώει τα νύχια του. Λέει, γιατί ρε φίλε, έβαλε αυτό το πράγμα. 8 λεπτά, ρε. Αφήστε αυτά τα 3 λεπτά και 4 λεπτά, όπως λέει ο Σλαμάς. 3 λεπτά πρέπει να κρατήσει το κρωμάτι και ραδιοφωνικά και το ένα και το άλλο. 8 λεπτά μαγείας τώρα, ρε φίλε. Θα μπαίνω και εμεί φίνα στη μέση και ακούστε εδώ πέρα. Πώς το λέμε το κομμάτι. Φεντεγουέι, ναι. Bodins! Ποιο φεύγει, ρε φίλε, θέλει να σταματήσει αυτό το κομμάτι για να μιλήσει στον αέρα και να μιλήσει με ποιου, ρε φίλε, με τον Γιώργο και τον Παναγιώτη εδώ πέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε τα γυνάρια, ρε τα γυνάρια. Πώ αγόρι μου, κόρη. Μια τράπεζα τώρα, ναι. Τώρα επειδή είπε κάτι, έχω υψηφοβία. Λοιπόν. Και εγώ έχω υψηφοβία. Στη Σεβίλη, φίλε. Η οποία πανέμορφη. Τέτοια κατηγορία σε πάνω διάδρομα δεν έχω ξαναδεί. Είχε πάει το στο 0-0, στο Σεβίλη Πάοκ. Το 90, το 90 ναι. Μετά από 3 μέρες με Πούλμαν κατευθείαν Καραμάνο, στο ΆΚΑ που είναι στην ομάδα. 3-0. Έχω υψηφοβία, φίλε, δηλαδή ακόμα και στο ΆΚΑ στην 34, ας πούμε, όταν πήγα πρώτη φορά όταν ήμουν 16 χρονών. Πότε? Τρελάθηκα. Στο ΆΚΑ όταν πήγα πρώτη φορά τη ζωή μου. Ναι, πότε, κάτι είπες. Όταν ήμουν 16 χρονών, ξέρω εγώ, το 88-89, ξέρω εγώ. Μιλάμε, δεν λέει, ρε παιδί μου, δεν το έχω με τα ύψη, αλλά μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο ψηλά, δεν μπορώ να δω μπάλα σε ευθεία. Ναι, εγώ έχω θέσει το ερώτημα. Δεν καταλαβαίνω ποδόσφαιρο. Έχω θέσει το ερώτημα στον Μάριο, το έχω πει εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται, ρε φίλοι, οι προπονητές, έτσι, για ποιο λόγο, ας πούμε, στο πέταλο να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο σε σχέση με την κεντρική κερκίδα, είναι φυσιολογικό, έτσι. Για ποιο λόγο όμως οι προπονητές είναι ένα με το γρασίδι, ρε φίλε. Κανονικά δεν πρέπει να είναι κάπου υπερυψωμένα και πιο κεντρικά. Έλατε, αυτό είναι ικανότητα μόνο. Εντάξει, είναι μερικά γήπεδα, όπως π.χ. της Juventus ή της Manchester United, που δεν είναι στην ίδια ευθεία. Ανεβαίνουν λίγα σκαλοπάτια οι προπονητές. Ναι, αλλά η Τούμπα είναι με το γρασίδι. Ναι. Την Τούμπα είναι κάτω. Σηκώνει το άλλο γόρι και είναι και από τη μία πλευρά κιόλας. Από τη μία εστία, α πούμε. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Άλλο έχει να μα πει τίποτα τα κοινάρδη. Όχι. Τέλος πάντων, χθες όλες οι κατάρες της Ελλάδας πέσαν πάνω μας. Τι φοβάσαι, τον Μπας Γιάννενα, ρε. Τον Μπας Γιάννενα. Αχ, κακομύρι, 4 γκολ στο φιλικό τους είχες βάλει, ρε. Δεν θυμάσαι. Με Μάιτς Μόλ. Ήμουνα, ρε. Θα τους κλαβάλεις. Στην ένα, δεν θυμάσαι. Ναι, Καφταντζόγλου. 4-2. 4-2, 4-2. Καλοκαίρι 88. Ήμουνα, ναι. Πόσο είχε, 13.500 κόσμο, 14 είχε.
Ποιο με το... Πόσο ήταν, αρχές Αυγούστου ήταν. Ναι, ναι, κάπου εκεί ήταν. Κάπου εκεί, ναι, ναι. Ωραία, τα Κινάρδη. Καλά, ο Άγιαξ τότε. Καλά, ναι, εντάξει, Άγιαξ. Ναι, αλλά την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το τέτοιο, φίλε, το κυπελούχο. Άλλο ύπνο τελικό. Στο ΑΚΑ το 1-0 με βαμπάστε 23. Α, ναι, με την Λοκομοτίβ Λειψία. Τελικό, και βγαίνει η ελευθεροτυπία την επόμενη μέρα. Την επόμενη... Δεν ακούει. Το τρομερό αυτό, ε. Η ελευθεροτυπία την επόμενη μέρα. Βάλιουμ ο τελικός. Ωχ, καταλαβαίνει τώρα. Γιατί μιλάμε. Πόσο κόσμο είχε, ούτε είχε, κόσμο είχε, είχε 25.000 εισιτήρια, ήταν καμιά 20.000 τέτοιοι. Οι Ολλανδοί ήταν. Συντριπτική πλειοψηφία. Τώρα Ανατολική Γερμανία, Ολλανδική Ρωσία, πού να πάνε, φίλε. Φαντάζομαι. Αυτά. Άιντε, κλείσει να ακούσουμε κομμάτι. Φιλιά, ρε. Φιλιά. Αν θα πάρω και δεν το σηκώσει, ναι, ναι, δεν ξέρω. Ξέρω που μένει. Ξέρω και εγώ που μένει. Άντε, πάει. Μπο Τίμς. Το ξαναβάλε. Ο Νικολής ο 976 απαντάει σωστά για το γκουιζάκι που έχουμε βάλει. Μπαίνει και αυτό στην κλήρωση και μάλιστα το γράφει και στα ισπανικά. Το τέτοιο, το πες το. Ναι, ναι. Άρα και όσοι πας θα ξέρεις, φίλε, μεγαλωμένος. Ποιο ωραία θα παίρνεις δηλαδή με τον άλλο νομίζεις, ρε φίλε, είδες εδώ πέρα τι ώρα που είσαι. Κανονικά από μέσα σου. Ή εκτός το κάνει, να το κάνεις αυτό για να με πικάρεις. Γιατί κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, μια φορά το έχουμε βάλει, παιδί μου, με ποιον από τους παραγωγούς που ακούστε να πας διακοπές. Το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα πριν φύγει ο Μάριος. Mm-hmm. Την προηγούμενη Παρασκευή, Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Την Πέμπτη νομίζω, ναι. Θες να πας διακοπές για τους ακροατές, παιδί μου. Δεύτερη φορά το βάλαμε. Την πρώτη είχε φάει μια φάπα, φίλε. Δύο απογοητευμένοι από τη ζωή. Διάλεξα να πάμε με τον Μάριο διακοπές. Και οι υπόλοιποι ο λαός ήθελε με μένα. Με βλέπεις έτσι. Λες με παπάδο να πει με τον άλλον. Και έτρεπα το βάλει τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια. Κατάλαβε τώρα το θύμισα, αλλά κέρδισε 8-7 κάτι τέτοιο. Βέβαια έκλειψε εκεί πέρα μια ψήφο που ζητούσε από εδώ, ζητούσε από εκεί. Δεν μίλησε μέσα με τα κορτσούδια. Το γιο του τον ρώτησε. Γιατί δεν ρώτησε και τη Μαραλίνη με ποιο θέλει να πάει διακοπές. Με παπάδο που λέει ασλαμά. Αλλά μπορεί να επιλέγει με κανένα από τους δύο, αλλά anyway. Δώσ' μου μια εκπομπή ολόκληρη ρομανίστα να μιλάω για ιταλικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Λατρεύω ατμόσφαιρα, ρε φίλε. Έχει χαλάσει βέβαια πάρα πολύ. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου. Και εγώ μαζί σου. Και εγώ μαζί σου. Έχει χαλάσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να κάνουμε όμως μια εκπομπή έτσι με ιταλικό ποδόσφαιρο καθαρά. Εντάξει, ναι. Δεν είχε λάτρη, α πούμε, του ιταλικού. Αλλά από παλιά, ρε παιδί μου, ξέρει με παδικά κτλ. Ναι, ναι. Ατμόσφαιρα, κερκίδα. Βγάζουν κάτι διαφορετικό ιταλικό ποδοσφαιρικά, νομίζω. Που μπορεί να μην είναι θεαματικό το ποδόσφαιρο. Ναι, μπορεί να μην είναι θεαματικό το ποδόσφαιρο που παίζουν, γιατί χαρακτηρίζεται από το κατενάτσιο. Ναι, έτσι. Εντάξει, όχι όλες οι ομάδες. Όχι όλες οι ομάδες, αλλά τους χαρακτηρίζει τους Ιταλούς αυτό. Ναι. Αλλά γενικά τους πάσους. Ο Γιουβέντους ποτέ δεν έπαιξε έτσι ελκυστικό ποδόσφαιρο, όντως. Ναι, αλλά βγάζουν κάτι που σου αρέσει. Η Μίλαν έχει παίξει. Η Μίλαν έχει παίξει όμορφο ποδόσφαιρο. Η Ρώμα. Και την προηγούμενη δεκαετία. Κατά καιρούς. Η Σαμπτόρη έχει πάρει πρωτάθλημα τότε με Βιέρκοβουτ και Βιάλη και τα λοιπά. Και η Πάρμα. Παλιούκα, τερματοφύλακα, παλιούκα, ε. Και η Πάρμα που πήρε το UEFA. Και εκεί πέρα υπάρχει με την Αντβέρπ. Ναι. Το 92. Τότε με την. Πάρμα, Αντβέρπ 3-1 στο Wembley. Ε? 3-1, πώς είχε λήξει, φίλε. Με την καλή τη φρουνιά τη τότε με τον Μπουφόν, με τον Καναβάρο και με αυτού τότε ήταν το UEFA που πήρε, έτσι. Ναι, αργότερα. Εγώ μιλάω για. Τα πιο πριν είμαι. Δύσκολο να φέρνω στη μνήμη μου. Ναι, γραμμούλα. Για τόσο γραμμαρά και τα λοιπά. Θουβού! Οχ! Έλα, ερθιμολόγια. Αγγλόφιλο. Τώρα δηλαδή. Θέλω να κάνω παρέμβαση για να πάρω τη θέση του Μάριο στην εκπομπή. Τι να πω τώρα δηλαδή. Όχι, για αυτά που. Πώ θα ήταν τώρα ο Μάριο, για πε. Πώ να ήταν. Μια εκπομπή στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Βρε ο Κακομοίρη τώρα με κατεβασμένο το κεφάλι θα βγει. Και μουσικάρε παίζουμε εδώ πέρα και ό,τι θε λέμε τώρα. Άστονα τώρα. Βρε. Το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι ο αριθμολόγος των πρωταθλημάτων. Δεν υπάρχει. Ποιο, δεν κατάλαβα. Η Ρώμα και η Νάπολη ιστορίες μάλλον και άμα δεις έχουν δύο πρωταθλήματα καθένας. Θουβού, θα κοπείς να ξέρεις. Και η Σβέτσος είχαμε 49.000 πρωταθλήματα. Θουβού, ιταλικό ποδόσφαιρο, θα κοπείς να ξέρεις. Λοιπόν, Νάπολη. Δεν έχω τίποτα άλλο. Καλημέρα. Αυτά ήθελες να πεις. Μία, είδες, άκουσες τίποτα για το ότι πέθανε ο Τσιόλης τώρα το πρωί. Ποιος? Ο σκηνοθέτης, ο Σταύρος Τσιόλης. Ο σκηνοθέτης, ρε, ας περιμένουν οι γυναίκες. Ναι. Όπου. Συλληπιτήρια. Όχι. Ήταν κοντά δεν πήγα. Ναι. Δεν πήγα, φίλε, μέσα να τα δώσω. Μιλήσατε λίγο για ποδόσφαιρο, όχι για ιταλικό ποδόσφαιρο. Α, χαμένε τώρα από εδώ. Άντε κάτσε δε Μίτλες Μπρογουότφορντ, Κακομοίρη. Άντε ρε Κακομοίρη, πήγε άνοιξε λίγο τα μάτια σου εκεί πέρα, δει καμιά ατμόσφαιρα Τζένοα, Σαμπτόρι στο Μαράσι από τα καλύτερα γήπεδα τη Ευρώπη. Α, με τα μπαλκονάκια, η χάμο γελά. Κακομοίρη με τα μπαλόνια. Go, κομπολόι. Άντε από εδώ, βρε. Άντε θουβού. Μα έπριξε. Έλα, πάμε κομματάρα. Με Βρετανού δεν. Ε? Με Βρετανού δεν.
Εντάξει, έχουν όλους τους συμπαθούμε. Γενικά μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Άλλη ατμόσφαιρα εκεί. Άλλη ατμόσφαιρα και γενικά και στο εμπορικό κομμάτι. Είναι πολύ μπροστά οι Άγγλοι. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Και έχουν και ομάδες, ο κόσμος που ακολουθεί. Δεν μου αρέσει γενικά λίγο που έχουν τόσες διοργανώσεις. Δηλαδή έχουν το League Cup με αυτό το χορηγό. Έχουν το άλλο κύπελο με τον άλλο χορηγό. Χίλια έχουν και το League Cup. Το League Cup ίσχυε όμως. Το League Cup κάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Μετά από χρόνια. Η Αγγλία τουλάχιστον το είχε. Πολλά παιχνίδια, πολλά παιχνίδια και δεν σταματάνε ποτέ και τα λοιπά. Εντάξει, ίσως και μερικές ομάδες αφήνουν κιόλας κάποιες διοργανώσεις. Π.χ. η Λίβερπουλ φέτος είδαμε ότι παράτησε και το κύπελο και το League Cup για να επικεντρωθεί στα άλλα δύο. Στα άλλα δύο, ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγάλοι σύλλογοι το βλέπουν έτσι. Αυτό όμως φταίει και η UEFA. Όταν σου δίνει παιχνίδια ρε φίλε όλη τη χρονιά, όλη τη χρονιά παίζουν μπάλα ποδοσφαιριστές. Χτύπα ξύλο μέχρι, μέχρι μετά από 30 χρόνια αρχίζουμε να σκάνει θάνατοι ο ένας μετά τον άλλο. Δηλαδή, δεν αντέχεται αυτό. Αν δεν μπαίνει κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, των πρωταθλημάτων και τα ευρωπαϊκά, τρέξε τώρα, παίξε με την εθνική. Φύγει μετά και πήγαινε για προετοιμασία. Όχι, πάμε στην Ασία, γιατί έχουμε εκεί πέρα χορηγίες και το ένα και το άλλο. Όχι, πάμε στην Αμερική για να πουλήσουμε εκεί πέρα φανέλες. Δεν γίνονται όλα. Εντάξει, βέβαια οι Άγγλοι παίζουν παραπάνω μας, γιατί οι Ισπανοί πήγαιναν, δεν το έχουν το League Cup. Τι? Δεν το έχουν το League Cup. Ναι, όχι, σου λέω σαν πίεση, ρε παιδί μου, όλο τον χρόνο. Εντάξει, είναι αλλιώς και το ποδόσφαιρο, αφού το μπορούν το υποστηρίζουν και ότι οι παίκτες το αντέχουν σε αυτά τα στάνταρ. Καλά κάνουν. Αλλά γιατί υποστηρίζει κάποια ομάδα. Ναι, είμαι Λίβερπουλ. Να το πω. Έτσι. Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτό είναι. Εξαιρετικό σήμερα. Υποστηρίζω. Λίβερπουλ. Τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα είναι εξαιρετικό. Λίβερπουλ και η Εθνική Ιταλία. Σε αυτά τα δύο δηλώνουμε. Και Εθνική Αργεντινή λόγω του Μέση έχουμε μια συμπαθική. Θέλουμε να το πάρει επιτέλους και νομίζω το επόμενο καλοκαίρι θα έρθει η ώρα του. Γιατί το Κόπα Αμέρικα θα γίνει στην Αργεντινή του χρόνου. Αργεντινή-Κολομβία. Είναι δίκαιο. Πρέπει να το πάρει και θα γίνει και χαμός εκεί πέρα. Το πιστεύω. Το περιμένουμε να δούμε. Δεν νιώθει Αργεντινό νομίζω αυτό, φίλε. Νιώθει πολύ Ισπανό που πήγε από μικρό εκεί. Και δεν μπορεί να το ξεστομίσει αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει πως θα γυρίζω κάποια στιγμή στον Buenos Aires. Ξέρω εγώ. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ναι, φυσικά δεν μας το είπε. Αλλά τι είπε. Οκ. Έχει πάρει την ισπανική κουλτούρα, είναι αλήθεια. Έχει μεγαλώσει με τα ήθη και τα έθιμα των Ισπανών. Από 13 χρόνια νομίζω είναι στη Λαμασία. Οπότε είναι εκείνο το διάστημα το οποίο αρχίζει και μαθαίνει πράγματα. Οπότε έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, το ισπανικό. Γιατί αλλά όλοι αυτοί μαζί είναι. Ισπανοί, Αργεντίνοι, όλοι μια κουλτούρα έχουν. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί άλλοι θρύλοι του. Θρύλοι. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου έχουν ζήσει και καταστάσεις γήπεδα στην Αργεντινή. Δηλαδή, Μαραντόνα ξεκίνησε από τον Αργεντίνο Τζούνιορ. Μετά στην Πόκα. Ποιοι άλλοι, που παίζει ρε φίλε. Ο Τέβες μπορεί να μπει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ρικέρμε, ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν ζήσει και το κλίμα και την κατάσταση και την κουλτούρα και όλο αυτό το πράγμα. Ο Μέση η αλήθεια είναι δεν το έχει ζήσει. Ναι. Και όταν θα το βιώνεις, ξέρω εγώ. Στην Αργεντινή πόσο ξέρω. Δεν νιώθει, αλλά νομίζω ότι. Μέσα στην Αργεντινή πόσα μάτσα έχει παίξει ο Μέση. Με την εθνική μόνο στα προκριματικά και αυτά δεν είναι πάρα πολλά. Είναι 7 μάτσα στα 2 χρόνια. Ναι, αυτό. Οπότε δεν το έχει ζήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Αφθαρίστηκε πάρα πολύ. Στην καθημερινότητα αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να πας να παίξεις, ας πούμε, με την Ιντεπετιέντε. Να πας να παίξεις μέσα στην. Να μπορείς να φύγεις, πήγε και τέτοια. Ταγέρες, ναι, τέτοια σκηνικά. Ενώ στην Ισπανία δεν έχει τέτοια. Δείχνει τη φανέλα του στους οπαδούς της Ρεάλ. Αν το έκανε αυτό μέσα στην έδρα της. Στον Μπομπονέρα, τι θα γινόταν. Λαμπούμπονέρα θα γινόταν. Ας δώσουμε λοιπόν και την απάντηση. Σαν χθες γεννήθηκε ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε το παρατσούκλι. Θα το πεις. Θα το πω. Ναι. Στα ισπανικά ή στα ελληνικά. Πες το πώς θες, πες το ισπανικά. Στα ισπανικά που το. El Buitre, El Buitre, ναι. El Buitre. Γήπας στα ελληνικά. Έχουν έρθει 9 σωστές απαντήσεις. Δώσε λίγο μουσικούλα να κάνουμε την κληροσούλα Χριστοκιώση. Νικητής είναι ο Νίκος Τσαούσης 976. Καβάτζωσε το γυαλάκι ηλίου ή ο Ράσος από τα Oticon Express. Μπορεί να επισκεφθεί. Θα ενημέρωσε η Μαριλή στο κατάστημα. Μπορεί να επισκεφθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα. Ένα, Παύλου Μελάνιτε εδώ πέρα στο κέντρο της πόλης. Το άλλο απέναντι από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου 28. Και το άλλο δυτικά στην Νέα Ευκαρπία. Άνοιξε δηλαδή προς τον Εύωσμο ή κανένα Παπαγεωργίου εκεί κοντά. Τσουπ, πηγαίνει στην Ευκαρπία ή εκτός αν θες κατέβεις βολτούλα στο κέντρο και να καβατζώσεις το γυαλί οράσεως ή ηλίου από τα Opticon Express. Καλοφόρετα, έτσι. Καλοφόρετα. Νίκος Τσαούσης τελειώνει σε 9.76. Θα ενημερωθεί η Μαριλής και σε λίγο θα έχεις την ευχέρεια να πάρεις τα γυαλάκια σου. Πάμε, τελευταίο διαλυματάκι της ημέρας. Παρεούλα εδώ πέρα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Γιώργος Μπαϊράμης. Δεν πιστεύω να σηκώσει και Μπαϊράκι.
Όχι, όχι, τι δεν σκάνε. Εκπομπή σου είναι. Εγώ είμαι καλεσμένο σήμερα. Ξέρω από εκεί πέρα. Χρήστα και όλε και Μαριλή στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα έχουμε με ανοιχτέ γραμμέ το επόμενο μισάωράκι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, φίλε. Μια σωστή απάντηση δεν ήρθε για τέτοιο. Για το Western. Βάζετε. Τι δεν. Μεγάλο δεν υπάρχει. Γιατί για τον γήπα πώ ξέρανε, φίλε. Western, να μην ξέρει ποια μέρα έχει Western στην ΕΡΤ, στην ΕΝΕΔ. Απίστευτο. Τι κόμματα να διάλεξει σήμερα, φίλε. Είμαι εξαιρετικό, Όχι τι μουσικέ. Μουτζόνι, χολύπτει τον παραγωγό. Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ σε όλα τα λαμπά. Γιατί το κάνει, φίλε. Τι μουσικέ μπουρδολογίε που έχει εδώ πέρα. Άντε καλά, εντάξει. Άντε πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ωραία, κάνουμε και την κληροσούλα. Αλλά ρε παιδιά, απογοήτευση μεγάλη. Ένα να μην γνωρίζει, ρε φίλε, το Western. Ποια μέρα πεζόταν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν φοβερό. Κρατική τηλεόραση, ENN. Μου κάνει εντύπωση. Πόσοι στείλατε και τον Ουντραγένιο. Ένα δεν απάντησε για την. Για τη μέρα που πεζόταν το Western στην ελληνική τηλεόραση, στην κρατική. Η ΕΝΕΔ. Ήταν ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Ξέρετε το τι κάναμε. Δεν είχε τηλεκτρικό τρόλ. Σηκωνόσουν και άλλο τον κανάλι. Ναι, που ήταν δίπλα. Από τα αριστερά ή τα δεξιά ήταν. Δεν έχει σημασία. Σημασία τη σηκωνόσουν. Είχε και πορτάκι σε αυτό. Δηλαδή άνοιγε και ήταν τα κουμπιά, ήταν εκτεθειμένα. Εκτεθειμένα νομίζω. Ανάλογα στο μυαλό του. Ανάλογα. Και από πάνω το καρεδάκι το κλασικό. Πολλέ επιλογέ. Ένα-δύο είχε. Ναι, αυτό. Μέρτε ένα-δύο. Τότε πώ δεν το θυμούνται. Δεν είναι να πει ότι είχε και άλλα προγράμματα για το. Έλατε. Αυτό. Φοβερό. Anyway. Λοιπόν, μαζί μα που βρίσκουμε τι Ρούμεν Κόλλε, την πάσε. Ναι, φυσικά στο χωριό μου, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Α, πες ότι είσαι και από το Βαθύλακο. Ναι, ναι, μισό από εκεί. Μισό, τώρα που μένεις. Στον Άγιο Αθανάσιο, δίπλα. Κοντά στο σταθμό είσαι. Πάρα πολύ. Και τον τρένο, το Λίμπερο, εδώ πέρα, σε κατοράστα κομμάτια. Και το ίδιο, και τον τρένο μακριά. Καλά, αυτό να πω. Πω, μην το θυμίζω. Εκεί βρίσκουμε λοιπόν τις Ρούμεν Κόλλε. Τα ακούς κύριε Πεθερούλη που δεν με συμπαθείς. Υγρασία, ζέστη, ξέχασέ τα όλα αυτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-19229 και στο rumen.gr. Rumen! Η κατασκευαστική δύναμη, power δηλαδή, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-287-3-8. Τσαούσι Νίκο που κέρδισε γυαλιά ηλίου ή οράσος, ποια θέλεις να πάρεις από τα Opticon Express, 976. Θα επικοινωνήσει η Μαριλίζ σε λίγο μαζί σου, μετά το τέλος της εκπομπής, για να σου πει από πότε, ποια στιγμή μπορείς να πας να τα παραλάβεις από οποιοδήποτε κατάστημα από τα τρία που υπάρχουν μέσα στην εντός πόλης. 2-31-087-3-8. Έχουμε ένα κυριούλι ή μια δεσποινίδουλα η οποία περιμένει για να μιλήσει μαζί μας. Καλημέρα. 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 Ωραία, ρομανίστα τεράστια. Απέτυχε το δεσποινίδουλα. Αυτό είναι τεράστιο. Ρομανίστα. Έστειλε και μείνω αυτό, θα διαβάσω λίγο. Ναι. Σε παραδέχομαι, πραγματικά. Ο καλύτερος δεν είμαι. Είσαι ένας από εμάς. Ναι. Φίλε, το να είσαι Ρώμα είναι σαν ένα μεγάλο roller coaster. Τη μία φάση στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Στην πολύ χαμηλά, ναι. Σένσι πρόεδρο και μετά δεν βαριέσαι ποτέ με αυτή την ομάδα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε ποτέ όμως. Ναι, όντως. Δηλαδή θα κερδίζεις το κύπελο, θα ρίχνεις εξάρα στην Ίντερ, ναι. Ή θα χάνεις από την Κάλιαρη μετά στην Εύρα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Ναι, όντως. Θα πηγαίνεις στους τέσσερις, ναι. Του Champions League και μετά. Θα βγαίνεις στο Champions League. Α, και μια και μου θύμισε τώρα κάτι για. Είπες Μίλαν, Ίντερ, κάτι. Τι είπες. Όχι, δεν είπα κάτι για Μιλάν. Για τη Ρώμα είπε. Ναι, γιατί νομίζω, ναι, με Κάλιαρη, ναι. Σαν χθες είχε γενέθλια η Ρώμα. Απλά κάποιοι μη διάβαζαν μέσα ρε, με διάφορα πραγματάκια και λέω, δες τι μπορεί να σου κάνει ας πούμε, το γκουγκλάρισμα, έτσι. Λέει η Ρώμα η οποία έχει χάσει διπλό τελικό από τη Μίλαν του κυπέλου ΕΦΑ. Δεν ήταν η Μίλαν, ρε παιδιά, η Ίντερ ήταν. Ίντερ, το 91 μετά. Ναι, να μην το ξέρεις, ας πούμε, να κάνεις την πατάτα ας πούμε, και να το πεις, ας πούμε, ξέρω. Ναι, ναι. Ή να Ίντερ τότε που είχε τους Γερμανούς. Μπρέμε, Κλίνσμαν και. Ματέους, ναι. Με πολλά επεισόδια στο πρώτο τελικό είχαμε ανέβει 10.000 ξέρεις πάνω, ε. Ναι, ναι. Αλλά και στο Ολύμπικο είχε γίνονταν κόλαση. Κόλαση, ναι. Θυμάσαι το πρώτο πεντάλεπτο. Δεν βλέπεις τίποτα. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Το και βάζει αργά τον κόλο Ριτσιτέλη, ρε φίλε, στο 81. Ναι, ακόσφαιρα, εκπληκτική. Άσου, στείλω την κασέτα, ακούξω Ρώμα. Είχε φίλε. Καλή ομάδα τότε, αλλά η υπερομάδα, φίλε, που γράψε εποχή, που γράψε ιστορία, ήταν το 2001, το συζητάω, με το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ήταν καλύτερη φίλη της δεκαετίας του 80. Γιατί πέρασα πολύ. Όχι, ήρθε ο προδότης. Το 80, λες. Ναι, το λοιμό της Πολωνίας, ο Μπόνικ, τον οποίο το συγχαιρόμουν το τελικό του 85, είχε έρθει στη Ρώμα μετά τη Γιουβέντους. Θυμάσαι. Εσύ τώρα τα έχεις ζήσει κιόλας. Εγώ θυμάμαι λίγο μόνο του 2001. Ναι, αλλά τώρα, άμα δεις τα ονόματα που παίζανε στη Ρώμα του 2001, Καφού, Σάμουελ, Αλταΐρ, Έμερσον, Τότι, Μπατιστούτα. Ναι, ναι. Ήταν μεικτή κόσμο εκείνη η ομάδα, δεν υπήρχε. Την αγάπη για τον Τότι, ξέρεις πώς τη βίωσα.
Είχα πάει Ρώμα Λάτσιο το 98, Απρίλιο του 98. Ρώμα Λάτσιο 3-1 με Ντελβέκιο η Ρώμα. Και τότε ναι, ήταν ναι. Στα πρώτα βήματα του τότε. Νομίζω τότε άρχισε να μπαίνει στην ομάδα. Και τότε είχαμε προπονητή το Ζέμα, νομίζω. Ζέμα, ναι, Ζέμα προπονητή. 3-1. Ναι, ναι. Γηπεδούχος η Ρώμα. Πάω στο γήπεδο και λέει το όνομα της ενδεκάδας και τα λοιπά. Από το ένα άλλο. Και φτάνει φίλε, Φραντζέσκο Τότι. Πόπο, πόπο. Ατμόσφαιρα εκπληκτική, ε. Δεν το συζητάω. Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι, μιας που λέγατε συνολικά για ιταλικό ποδόσφαιρο, ναι. Κοίταξε. Καθώς συγκρίνω τώρα λίγο τις εποχές από το 10 και μετά, εντάξει, είναι εποχή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Κοίταξε, είναι άλλη μεγάλη κουλτούρα. Σε αυτό που λέει ο Μάριος έχει δίκιο. Είναι αυτό το γύρο μεγάλη του ποδοσφαίρου. Διαφορά ποια είναι. Ότι στο αγγλικό φίλε πέφτουν πολλά λεφτά. Έρχονται Άραβες, Ρώσοι κτλ. Κάνουν λεφτά. Αλλά σε σύγκριση με την παντοδυναμία του Ιταλικού ποδοσφαίρου στα 90s και ναι, λίγο στα 0s μέχρι το 5 ας πούμε. Στην Ιταλία, ρε Ρουμανίστα, τη δεκαετία του 80 και 90. Υπήρχαν και Ιταλοί ποδοσφαιριστές, έτσι. Όλοι πηγαίναν στην Ιταλία. Τότε είχες δικαίωμα για δύο κλίνες, δύο ξένους και πηγαίνανε οι περισσότεροι. Η Λάτσιο που ήταν ο μεγάλος μου αντίπαλος, ναι. Είχε κάνει τρία σερί ρεκόρ. Ναι. Παγκόσμια ρεκόρ μεταγραφές, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Με Κρανιώτη πρώτα. Με τον Βιέρι, με τον Κρέσπο ήταν το ρεκόρ βασικά, ναι. Αλλά και οι άλλες ήταν μεγάλες μεταγραφές. Με Βιέρι, Κρέσπο και με Διέτα. Με Διέτα, από την Βαλένθια, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί πήρανε το τελευταίο κυπελούχο, νομίζω, πήρε η Λάτσιο. Με τη Μαγιόρκα. Ναι, ναι, το τελευταίο, με τη Μαγιόρκα. Στον Μπέρμιχαμ. Είχε παίξει και με την Ίντερ εκείνη την εποχή για το UEFA, νομίζω. Ναι, αυτό στο Παρίσι πρέπει να ήταν. 3-0 με Ρονάλντο. Έχει βάλει και ο Ζανέτη νομίζω γκολ. Ίντερ 3-0 νομίζω. Λίγο, ναι, πιο, ναι. Λίγο πιο παλιά ήταν, μια-δυο χρονιές πιο πριν. Και Λάτσιο είχε ομάδα τότε, δεν το συζητάω. Είχε Νέντβεντ μέσα, ναι. Είχε το Σιμεώνε, τον Αλμέιβα, Μιχαήλοβιτς είχε. Σύνησε, ε. Ναι, στα... δεν είναι καλά, ε. Ναι, ναι, δυστυχώς. Νομίζω πρέπει να έχει λευκαιμία. Ναι. Μακάρι ο άνθρωπος να πάει καλά. Ρε. Το στηρίζει πάντως ο κόσμος. Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και η ατμόσφαιρα εκεί πέρα, κερκίδες, στα κορεό, έχει. Είχανε, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει πολύ. Πέσαν, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, έχουν φύγει εσύ όλοι από το Μιλάνο. Έχει το Μιλάνο, τίποτα, η ομάδα Μίλαν Ίντερ δεν υπάρχουν πια. Μωράτε έχει φύγει, Μπερλουσκόνη έχει φύγει νομίζω, έτσι. Ναι. Δεν πέφτουν λεφτά, τίποτα. Ναι, κανένα ταλαιανδός δεν έχει, την Μίλαν ή την Ίντερ. Οι Αμερικάνοι μας έχουν σακατέψει εμάς στη Ρώμα. Ναι, έφυγε ο καπιτάνο Καγιάννη Κακός, γιατί τσακώθηκαν βέβαια. Δεν το ρωτούσα για τίποτα ρε, τον είχαν βάλει τεχνικό διευθυντή και τον είχαν αχειράφρο τον Μπόβε, του ζητούσαν ποτέ τη γνώμη του. Ναι. Και του λέει τι με έχετε εμένα από πέρα. Πάω φύγω. Α, γι' αυτό έκραζε ο Σλάμας πριν καμιά εβδομάδα. Θα τα πούμε λέει για τον Τότι. Αυτή η ξεφτύλα να τη σταματήσει. Δεν θέλει σημαίες αυτός ρε, κατάλαβες τι γίνεται. Τον ενοχλεί που έμεινε ο Τότι στη Ρώμα για μια ζωή ας πούμε. Που λέει εντάξει, εγώ σου λέω. Σκέφτηκε λέει και πονηρά. Γιατί σου λέει τι να πάω. Εδώ πέρα θα μείνω και σαρά, α πούμε. Κατάλαβε. Ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι όμως ακριβώς. Έμεινε στην ίδια ομάδα, ρε φίλε, από παιδάκι μέχρι που τελείωσε την καριέρα του. Και είναι πολύ τιμητικό γι' αυτό. Είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που το έχουν αποδείξει ότι τον ενδιαφέρει πραγματικά η Ρώμα. Ναι. Δηλαδή, δεν βρίσκεις εύκολα τους ανθρώπους να είναι πραγματικές σημαίες. Με εκπληκτική ανακοίνωση οπαδών της Λάτσιο όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο τότε, έτσι. Θυμάσαι. Ναι, ναι. Έκανε ανακοίνωση. Βέβαια, ναι, ναι. Εντάξει, λένε στο τέλος, παιδί μου, χάρηκα που σε είχαμε αντίπαλο κτλ. Μεγάλο ποδοσφαιριστή. Αλλά στην αρχή ξεκινάει ρε φίλε πολύ, τον πικάρουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Πού να αφήσει τη Ρώμα για να πας στη Ρεάλ, η Ρώμα παίρνει τους τίτλους κτλ. Ξέρεις έτσι ότι και καλά, ρε παιδί μου, στη Ρώμα τα παίρνει όλα, στη Ρεάλ, τι να πας να κάνεις, κατάλαβες. Εντάξει, ναι, ήταν μεγάλο αποφημένο του Πέρεφ ο τότε. Ναι. Το είχε δηλώσει και ο Πέρεφ, τον ήθελε πάρα πολύ. Ήταν ο παίκτης ο μοναδικός που τον είχε κλείσει στη Ρεάλ. Ναι. Πάντως και τη δεκαετία του 80, φίλε, η Ρώμα είχε πολύ πράγμα. Νέλα, Γκρατσιάνι. Μπρούνο Κόντι, πού να δεις το αντίο του Μπρούνο Κόντι, το έχεις δει καθόλου. Ο Φαλκάο. Ναι, Φαλκάο, Βραζιλιάνος. Και ο Σερέζο δεν ήτανε. Και ο Σερέζο. Και Σαμπτόρι είχε πάει. Ναι, ναι. Ναι. Έχεις δει το αντίο του Μπρούνο Κόντι. Ναι, έχω δει. Που βάζει τα κλάματα μπροστά στο πέταλο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα, Ρωμανίστα, πολύ χάρηκα. Και μουσικά σήμερα είμαι υπέροχος, έτσι. Ναι, και με το κουζάκι μου άρεσε. Παρόλο που το προλαβα. Ναι. Με τη συμμορία του Γήπα, όπως λεγόταν. Ναι, ο Γήπας, ναι, ναι. Που είχε ο Ουτραγέννη, ο Μίτσελ, Σαντσίς. Ναι, Σαντσίς. Όλοι αυτοί δεκαετία 80, το, ε. Δεκαετία 80. Σαντσίς ήταν το 5, ήτανε. Και ο Μίτσελ μεγάλη καριέρα στη Ρεάλ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Που είχαν πάρει κάτι δύο κύπελα συνεχόμενα. Είχαν UEFA, πάρει UEFA. UEFA, ναι. Και μετά πήγανε ένας τελικός, διπλός τελικός, το 86, είναι... με τη Βιντεότον, η οποία Βιντεότον στα επιτελικά παίξει τη Manchester United.
Έτσι οι κακομοίρηδες. Πρώτος τελικός στην Ουγγαρία 0-3 η Ρεάλ, επανετικός 0-1. Γι' αυτό τι θα λέγανε τώρα. Αστυμένο ήταν και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τον οποίο που τραγένει, έχω φωτογραφία σε ένα γκουερί σπορτίβο με το μόριό του να βγαίνει από το σορτσάκι. Τον έχει φωτογραφία με σε αγώνα με την Εσπανιόλ. Άκου να δεις. 16 κάπου εκεί ήταν. Ωραία ρε ουρμανίστα. Και χθες τι σου έλεγε, κάτι τελευταίο, το Τσαλτίβι τι σου έλεγε ρε Σίγε, ηρωνευόταν ας πούμε σαν νερατζούρι ας πούμε τη Ρώμα, ε. Α, ναι, κοίταξε, το καταλαβαίνω. Ναι. Μπερβεύε και λίγο τα χρώματα. Έλεγε φοράμε πορτοκαλί ενώ είναι κόκκινο κίτρινο. Έλεγε πορτοκαλί φορά. Το καταλαβαίνω όταν πας πεντάρα στο Ολύμπικο και πανηγυρίσει και τον γκολ του Σαχούρχο. Μπερβεύεις λίγο τα χρώματα. Παφέρεις μια χρωματοψία. Λογικό είναι. Λογάρια. Ρε το Τσαλτίδι, μας έκανε να γελάσουμε. Αλλά ήταν 18 είχε. Εγώ είχα μείνει 13 που είσαι χθες ένα μήνυμα. Λέει 18 είχε. Πανάγω. Ει, ξύπτα. 18 πρωταθλήματα. Δεν πειράζει, είμαστε Ρώμα μας. Από τους πιο εκδρομικούς λαούς. Ίσως ο πιο εκδρομικός λαός στην Ιταλία, έτσι. Δηλαδή, Ένιο Ταρδίνι, ας πούμε, μόνο οι Βόροι, δηλαδή Μίλαν, Γιουβέντους και Ίντερ το γεμίζαν το πέταλο και, μόνο, και εμείς. Δηλαδή, Λάτσιο όταν πήγαινε εκδρομές πάνω, Ένιο Ταρδίνι, το μισό. Ναι, το συζητάω. Ναι. Δεν σου λέω για την χρονιά. Σαν αγωνιστική συμπεριφορά, αυτό που μου άρεσε πάντα στη Ρώμα ήταν ό,τι ομάδα και να είχε απέναντί της. Ναι. Δηλαδή, Γιουβέντους με όλα τις αστέρια, Μίλαν με όλα τις αστέρια. Σου λέω τώρα για εποχές 2000 που ήταν πρωταγωνιστές αυτές τις ομάδες στην Ευρώπη, έπαιζε στο γήπεδό τους και τους έπαιρνε κατοχή και τους έπαιζε μπάλα ρε φίλε. Δεν καθότανε πίσω να παίξει παθητικό ιταλικό ποδόσφαιρο. Ενώ η Λάτσιο είχε πιο σκληρή ήταν η Λάτσιο. Δηλαδή πήγαινε και στο μισό μηδέν. Η Λάτσιο μετά το ξεπούλημα αναγκάστηκε να προσαρμοστεί. Μετά αφού πτώχευσε ο πρόεδρός της. Ξεπούλησε πολύ κόσμο. Άκου τι στέλνει ένας, άκου τι μήνυμα στέλνει κάποιος. Μπράβο, Παπ, για την αναφορά σου στη Ρώμα και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Χθες και σήμερα. Μάθε μπαλίτσα στους νησιώτες ξυλοκόπη. Α, εσύ είσαι. Χαζός, δεν καταλαβαίνω, ε. Χολή μου. Ωραία, Ρωμανίστα. Κατατύχει όλα αυτά, ναι. Εντάξει. Θα βρεθείς με τον άλλον, θα βρεθείς με τον άλλον, δεν πιστεύω. Δεν ξέρω, αν εμφανιστεί. Αν εμφανιστεί και δεν φοβηθεί. Κράτα μικρό καλάθι. Ο Μάριος. Μεγάλο ήρωας για κραπαζιές. Ό,τι πρέπει. Ωραία. Θα τα πούμε. Οκ. Λοιπόν. Έγινε. Άντε πάει. Ρωμανίστα. Στο καλό. Στο καλό. Έχουμε γραμμούλα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Βάλε το κομμάτι. Και δες πόσο άδικο μπορεί να το ποδόσφαιρο, ας πούμε, στους τίτλους. Έτσι. Λένε ρε παιδί μου, η Ρεάλ έχει πάρει 13. Τσάμπιονς Λιγκ και πρωταθλητριών μαζί. Εντάξει, είναι και οι συγκυρίες, είναι και που έχει πάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα η Νάπολη το 87 και παίζει πρώτο γύρο. Ρεάλ Νάπολη. Τι να κάνει. Η Ρεάλ βέβαια κλεισμένο του θυρών ήταν γιατί ήταν τιμωρημένη. 2-0 στον Περναμπέου, 1-1 έξω η Νάπολη. Πρώτο γύρο. Που τώρα δεν γινόταν εύκολο αυτό. Πρωταθλητής Ιταλίας, πρώτο γύρο έξω. Εντάξει, όταν παίζανε μόνο οι πρωταθλητές. Ναι. Είναι και αυτό. Αλλά δες τώρα πώς είναι και οι συγκυρίες. Δηλαδή, αν δεν πάρει και το πρωτάθλημα, δεν παίζει του χρόνου. Αν δεν πάρει το. Διώχνει το πρωτάθλημα, δεν παίζει του παραχρόνου. Οπότε δεν έχει και ελπίδα, ρε παιδί μου, να πάρει τίτλο. Και το αντίθετο με την Nottingham Forest, η οποία είναι η μοναδική ομάδα. Παγκόσμια, μάλλον στην Ευρώπη. Ναι. Ευρώπη που έχει πιο πολλά Champions League πρωταθλήματα. Περίμενε λίγο. Το πήρε το 79 και το 80 η Nottingham. Αυτό έχει. Ναι, η... Το 99 πώς το πήρε, γιατί πήρε Λίβερπουλ το πρωταθλητριών. Το 78. Απέκτησε τη Λίβερπουλ. Ναι, αλλά πώς έπαιξε το 79, φίλε, επειδή πήρε Λίβερπουλ το πρωταθλητριών το 78. Έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Α, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό. Α, η Nottingham. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Αυτό πήρε, ναι. Πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Έπαιξε στο πρωταθλητριών. Πήρε το πρωταθλητριών και ξανά έπαιξε το πρωταθλητριών. Οπότε είναι η, ναι, είναι η μοναδική ομάδα που έχει πιο πολλά Champions League πρωταθλητριών, ναι, από πρωταθλήματα. Δεν ξαναγίνει αυτό. 1-0. Ένα-μία με τη Μάλμε και το άλλο με το Αμβούργο. Στο Περναμπέου, έτσι. Στο Περναμπέου με το Αμβούργο. 1-0. Το άλλο στο Μόναχο με τη Μάλμε. Στο άλλο στο Ολυμπιακό του. Φαντάζεσαι φέτος τελικό, ας πούμε. Ναι. Με τη Μάλμε και ο παιχταράς, ο Τζον Ρόμπερτσον. Τζον Ρόμπερτσον. Υπερπαιχτούρα αυτή. Ο τεράστιος Τζον Ρόμπερτσον με το Αμβούργο. Με το Αμβούργο. Δεν υπάρχει παίκτη σαν τον Τζον Ρόμπερτσον στον πλανήτη. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα έχουμε διδάξει απίστευτε. Έχουμε απλώσει τις γνώσεις μας εδώ πέρα. Θα αφήσει το κατοστάρικο, έτσι. Θα τα βρούμε. Δηλαδή, ξαναέρθει για εκπομπή, θα τα βρούμε σε άλλη τιμή. Δεν ακούγονται αυτά, έτσι. Όχι. Φαντάζομαι τώρα να σου πω κάτι. Τελικό, Νότια Μάλμε. Σαν να παίζουν τώρα φέτος να πάνε τελικό, Φερεντσβάρος, ξέρω εγώ. Αυτό δεν γίνεται στο PlayStation, στο τέτοιο, στο beginner να το βάλεις. Ήταν όμως και η γοητεία της κλήρωσης, έτσι. Ήταν και της τύχης. Δηλαδή. Και η τύχη και η κλήρωση και όλα αυτά. Σίγουρα. Δηλαδή τώρα είναι ο ορισμός. Ξέρεις τι,
και η όμιλο ουσιαστικά τι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα η Juventus έχει ανάγκη, ας πούμε, η Juventus έχει πρόβλημα αν θα περάσει από τον όμιλο, όχι. 9-10 φορές θα περάσει. Μπορεί να τύχει μια χρονιά. Μαγκαρία. Με τον Παναθηναϊκό τότε. Με τον Παναθηναϊκό έχει αποκλειστεί. Ήταν με Αμβούργο, Juventus και Παναθηναϊκό. Και πέρασε την Ελλάδα. Με Άγγελο Αναστασιάδη πέρασε ο Παναθηναϊκό. Και το Αμβούργο. Το Αμβούργο είχε περάσει 0-2. Τώρα θα είναι αρκετά πάει. Πόσο το. Τι εποχή μιλάμε, αρχές της χιλιετίας. Το πότε ήταν, 99. Α, το, 8, τόσο. 2000, 2002. Κατάλαβα, ναι. Του κερδίζει το Αμβούργο, αποφάλει του Ζιντάν, πάλι κουτουλιά είχε ρίξει. Του έρθει εδώ πέρα η Γιουβέντους να παίξει με τον Παναθηναϊκό τελευταίο μάτς. Στο ΑΚΑ έπαιζε. Ναι. Το 3-1 είναι αυτό. Το Λιμπερόπουλο, αυτό. Και έμεινε 6 Γιουβέντους. Αλλά αυτό. Πολύ δύσκολο να γίνει. Πλέον δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει, θα γίνει μια χρονιά στις 10. Μα βλέπεις, οι ομάδες πλέον κάνουν αγκαρία αυτές οι top class. Ναι. Μόνο μερικές αν τύχουν κάνα δύο δύσκολες, ναι, παλεύουν και την πρώτη θέση. Δηλαδή βλέπεις καμιά Paris Saint-Germain να παλεύει με την Bayern και το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση για να έχει και καλύτερες διασταυρώσεις μετά. Ναι. Γιατί μπορεί να μείνει έξω από τους 16, όπως έγινε φέτος με την Bayern, η οποία βγήκε, μπορεί να βγει και πρώτη, βγήκε δεύτερη Liverpool όμως και παίξανε μαζί. Δηλαδή, και έγινε αυτό. Αυτούς έχει... όπου τους βρίσκουμε τους κοπανάμε. Ναι. Και τώρα που ανεφέραμε και η Liverpool, να πούμε ότι ο τελικός του Champions League του χρόνου που γίνεται στο γήπεδο. Το Ατατούρκ Αρίνα που πήρε η Λίβερπουλ του Champions League 2005. Πάλι στην Τουρκία. Εκεί. Μπορεί να είναι καλός ιονός, έτσι, θετικός. Όχι ξανά. Όχι, ο άλλο. Δεν θα δει να σου πω πολλά λεφτά για να πάω στο τελικό Champions. Είχα πάει το 3-3 μέσα. Α, οπότε εντάξει, μπορεί να το ξακάσει γιατί είναι δίπλα μας στην Τουρκία. Ναι, ο άλλο θέλω να σου πω ότι δεν με εγωιτεύει. Δεν σε εγωιτεύει. Δεν ξέρω γιατί. Ο τελικό του Champions League δεν σε εγωιτεύει. Τι σε εγωιτεύει, ο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, ίσως, ή του Euro. Ναι. Εντάξει, και εμένα σίγουρα του παγκοσμίου κυπέλλου θα ήταν. Τι μπορεί κάθε χρόνο να πηγαίνει, ρε φίλε, και καλά, να πηγαίνει. Όχι, θα πω, όχι, αλλά. Να ξεκινήσει τώρα από εδώ όλο αυτό το. Δεν το κάνει, αυτό εννοεί. Όχι, όχι, όχι σωματικά εννοεί, αν έχω και τα λοιπά. Όχι. Σαν όρεξη, για όρεξη. Δεν με γεμίζει. Δεν σε γεμίζει αυτό. Δεν θα ξεκινούσε να πα. Ένα... Αυτό τη σουέφα που έχει στήσει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Βλέπει ακόμα και τα πανό σου. Δεν το κρεμάζει εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα είναι η πινακίδα τη σουέφα. Έχει χαθεί αυτό ο ρομαντισμό. Έχει γίνει πιο πολύ σαν θέατρο, έτσι, σαν σινεμά. Σε πολύ έντονο βαθμό. Που πρέπει να κάθεσαι τυπικό και ούτε να φωνάξει ούτε τίποτα. Ακόμα δηλαδή και το γιούλο, εγώ καλό να σου αρχίζει να με ενοχλήξει. Γιατί. 9-10 σου λέει αυτό θα πούμε, ας πούμε, και δείχνει, ας πούμε, τον κόσμο. Έτσι, τα όχι, αυτό. Τα οι 9-10 τραβάνε βίντεο και τραγουδάει μόνο ένα. Αυτό έτσι, γίνεται. Καταλαβες. Έχει αλλάξει πολύ. Α τραβήξει, α το ανεβάσει στο YouTube. Υπόλοιπη. Άλλα για να κλείσουμε σιγά. Πάντως αυτό που είχαμε πει με το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι έχει πέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, το μαρτυράει το γεγονός ότι η Αταλάντα έχει ξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια και έφτασε στο. Σημείο... Πάντα υπήρχαν και οι Αταλάντα. Ναι. Παλιά Αταλάντα μπορεί να ήταν η Πάρμα, ή να ήταν η Σαμπτόρη που πήρε πρωτάθλημα. Εντάξει, okay. Εντάξει, τώρα όμως δεν έχει και την υπερομάδα να πει αυτή η Αταλάντα για να πει στου ομίλου του Τσάντζελ. Δεν βγήκε όμως επειδή είναι ορισμός, έτσι. Α. Δεν θα πένε ποτέ. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ δυνατές η Ρώμα, η Φιωρεντίνα, η Λάτσο. Γι' αυτό και έχει ξεπηδήσει η Μίλαν, γι' αυτό και έχει ξεπηδήσει η Αταλάντα. Η οποία Αταλάντα να πούμε πως δεν θα παίξει στο δικό τη γήπεδο. Ναι, όχι, πέρσι δεν είχε παίξει. Στα ευρωπαϊκά δηλαδή είναι στο γήπεδο τη. Τη Τζενοά. Όχι, όχι στο Μαράσι. Τέλος πάντων, φέτος, σκέψου το. Φέτος πάντως θα παίξει από ό,τι έχουν πει και έχουν καταλήξει στο Σαν Σίρο. Για τα άλλα τα παιχνίδια του Champions League θα δώσει στο Σαν Σίρο. Ναι. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Έχουν αντιδράσει οι φιλάθλοι τη ομάδα. Έχουν και με αυτού παρεδώσει πολλά ξύλο και τέτοια. Ναι, η διοίκηση, όχι η διοίκηση. Ναι, η διοίκηση του Μιλάνου, πρωθυπουργό και τα λοιπά. Τι έχουν και οι δήμαρχο, έχουν συμφωνήσει. Να παραχωρήσουν το γήπεδο στην Αταλάντα. Αυτό για την Αταλάντα, ας πούμε. Ναι. Παίζει μικρό, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιες ομάδες. Αλλά δεν δέχονται οι οπαδοί παρά το γεγονός ότι είναι το πιο κοντινό το οποίο μπορεί να έχουν. Νομίζω είναι μια ώρα η απόσταση. Ναι, και, ναι. Αν το Μπέργαμο δεν είναι η Αταλάντα. Μπέργαμο, ναι. Μπέργαμο, ναι. Μιλάνε είναι μια ωρίτσα. Και βολεύει πάρα πολύ για τα παιχνίδια αυτά. Γιατί νομίζω θα το γήπεδο της Αταλάντα φτιάχνεται. Δεν πληρεί τις προπεδοές και παίρνει νομίζω. Νομίζω θα φτιάξουν καινούργιο όμως τώρα. Ξυλοκλουβάκι εκείνο. Ναι, ναι, είναι. Δηλαδή αν βρεθείς εκεί. Βλέπεις, ειδικά στο πέταλο μπαίνει κουλ, κατεβαίνει όλοι κάτω και γίνεται χαμός. Ένα πάνω στον άλλον. Κάτι τέτοιο έχουν αυτό. Τώρα θα δείξει που θα παίξουν τα παιχνίδια του. Θα δούμε. Μην καταλήξει κανένα γενικό. Πιο πολύ μιλάμε για Αταλάντα εδώ πέρα παρά στην ίδια τον Μπέργαμο. Ισχύει. Αυτή ήταν η Τρόικα. Αυτή ήταν η Τρόικα παρέλο εδώ πέρα με τον Γιώργο Μπαϊράμι. Έτσι. Ωραία ήταν, ωραία. Ωραία ήταν σήμερα, Τρίτη. Καλή συνέχεια να έχουμε. Θα ακολουθήσει το ΠΑΟΚ 24 εδώ πέρα με τα νέα για τον Πάζιαν της Ολλανδίας, που τον οποίο τον ΠΑΟΚ τον έχει μια χαψιά. Λογικά 6 Αυγούστου είναι το παιχνίδι, έτσι, το πρώτο. Έκλεισε, ναι. Ξέρουμε ώρες και τέτοια, δεν έχουν βγει ακόμα. Θα δούμε. Πρώτο μάτς στην Τουμπάρα και δεύτερο μάτς στους Ζωσιμάδες του Άμστερνταμ. Αυτά. Να έχετε μια καλή ημέρα και μην ξεχνάτε, μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια.